καλώς ήρθατε 100% καταπληκτικό φωτσοκροχό πιπίνο καπεσούριδες. Ζουμουσάδες, ζουμουσίτσες και ζουμουσάκια, αθλητήριοι και αθλητήριες καν του δόθε. Πάμε και σήμερα για δύο ώρες ραδιοψυχοθεραπεία και αντιψυχοπλακωτισμό λέμε. Πάμε να τα κάνουμε όλα γιάχμα, πάμε να κάνουμε κλειστή τρίπλα στα νεογόρια, να περάσουμε την μπάλα κάτω από τα της μελαγχολίας και να κάνουμε και σήμερα μία αγνή, μία αυθεντικιά, μία δευτεριάτικη ζουμουσάδα. Ελάτε στην παρέα μας, ελάτε και σήμερα. Στη σκιά ενός τραγικού γεγονότος. Φυσικά όταν φεύγει ένας νέος άνθρωπος πάντα είναι τραγικό, πάντα είναι θλιβερό, πάντα είναι δυσάρεστο. Ακόμα και αν είναι ένας άγνωστος, ένας ανώνυμος, ένας απλός άνθρωπος μέσα στη μάζα των ανθρώπων. Όταν όμως φεύγει ένας τεράστιος, ένας πραγματικός μύθος του μπάσκετ όπως είναι ο Kobe Bryant, τότε όλη η γη γίνεται μια γειτονιά που θρηνεί για αυτόν τον άνθρωπο. Και βέβαια αυτό έχει σκεπάσει τα πάντα από χθες. Και όχι μόνο στο αθλητικό κομμάτι, γενικότερα ήταν πραγματικά ένας από τους 3-4 τεράστιους που πάτησαν ποτέ το παρκέ, ένας από τους ζωντανούς μύθους του μπάσκετ, ένας άνθρωπος που άφησε ανεξίτηλο το στίγμα του, έβαλε την υπογραφή του φαρδιά πλατιά σε αυτό το άθλημα όλα αυτά τα χρόνια που αγωνίστηκε στους Lakers. Δεν άλλαξε και ομάδα αυτός και ήταν πιστός εκεί στους λιμνανθρώπους με τους οποίους κατέξε πρωταθλήματα, βγήκε MVP και έφτασε να είναι προσωπικά για εμένα μέσα στην, αν όχι μέσα στην τριάδα, μέσα στην πεντάδα των κορυφαίων που είδαμε εμείς με τα μάτια μας. Κάτι Chamberlain, αυτούς δεν τους προλάβαμε, αλλά μιλάμε για τον Michael Jordan, μιλάμε για τον Magic Johnson, μιλάμε για τον Kobe Bryant. Εκεί μέσα, εκεί κάπου είναι. Και βέβαια θεωρώ ότι, γιατί έχουν ακουστεί πάρα πολλές φορές συγκρίσεις σε σχέση με τον Michael Jordan, φυσικά που είναι ο κορυφαίος όλων των εποχών, ο μόνος που μπόρεσε σε μια ζυγαριά, ας το πούμε έτσι, νοερή, να σταθεί και να ζυγιστεί με τον υπεράνθρωπο που λέγεται Michael Jordan, ο μόνος που μπορούσε πραγματικά να πει ότι εγώ μπαίνω σε αυτή τη σύγκριση και δικαίως τον έβαλαν στην πλατφόρμα να ζυγιστεί μαζί με τον Michael Jordan, ήταν ο Kobe Bryant. Είναι τραγικό γιατί στο ελικόπτερο μαζί του ήταν και 13χρονη κορούλα του. 9 άτομα συνολικά έχασαν τη ζωή τους έτσι ξαφνικά. Οι πληροφορίες μιλούν για μια πύρινη μπάλα που κατέληξε εκεί που κατέληξε. Όλη η παγκόσμια κοινότητα με μηνύματα, αθλητές, ειδικά άνθρωποι του μπάσκετ που τον είχαν ζήσει, που είχαν βρεθεί απέναντί του αντίπαλοι, υπήρξαν συμπαίχτες του, φυσικά και ο Τζόρνταν, φυσικά και ο Λεμπρόν, που η ηρωνία της μοίρας μία μέρα πριν είχε ξεπεράσει τον Kobe Bryant στη συνολική κατάταξη των σκόρερς όλων των εποχών, στην τρίτη θέση, τον πέρασε και αντίλαξαν μηνύματα μεταξύ τους. Και εκεί είναι ακόμα μεγαλύτερη ηρωνία που ο Kobe Bryant του είπε θα είσαι πάντα θάνατος. Και το ίδιο πράγμα είπε και ο LeBron James στον Kobe Bryant περί αθανασίας. Στέκεσαι λίγο άφωνος και αμήχανος και λες αυτός ο άνθρωπος είχε μια ονειρεμένη ζωή. Δόξα, ανίποτη, πλούτη, χλειδί στη ζωή του, χειροκρότημα, αναγνώριση, θεοποίηση. Την οικογένειά του, τη γυναίκα του, τα παιδιά του, τα είχε, λες δεν μπορεί να υπάρξει πιο ευτυχισμένος. Τι θες, από υλικά, αγαθά, από
από αναγνώριση, από δόξα, από φήμη, από αγάπη από τον κόσμο, ανίποτη, ατέρμονη. Τι, τα είχε όλα. Και εκεί ξαφνικά έρχεται μια αδαμόκλειο σπάθη και κόβει το νήμα της ζωής. Και μένεις αμήχανος και λες, μια στιγμή λίγο. Αυτός μήπως αν δεν ήταν τόσο πλούσιος, αν δεν ήταν ο Κόμπε Μπράιαντ, ίσως να μην είχε πάρει το ελικόπτερο. Ίσως να μην κυκλοφορούσε με το ελικόπτερο. Μπαίνεις μετά σε τέτοιες διαδικασίες. Το μηδένα πρώτου τέλους μακάριζε που λέγανε οι αρχαίοι και ήταν πολύ φιλοσοφημένο. Μήπως αν δεν είχε φτάσει τόσο ψηλά, θα μου πεις, θα μπορούσε κάλλιστα να περπατάει σε ένα πεζοδρόμιο και να έρθει να πέσει πάνω το ένα αυτοκίνητο ή να πέσουν από τον ουρανό από ψοβάδες, ούτε ξέρεις τι σου επιφυλάσσει η ζωή. Απλά λες, δες. Αυτός ο ζωντανός μύθος του μπάσκετ. Εγώ το έχω πει πολλές φορές. Δεν είμαι πολύ φαν του μπάσκετ, αλλά υπάρχουν τρεις τέσσερις άνθρωποι που καθόμουν, έβαζα να δω, χάζευα. Αυτός ήταν ένας από αυτούς. Αν μπορείς να πεις ότι κάθομαι ρε παιδί μου να χαζέψω πέρα από το τι ομάδα είσαι. Αυτόν τον χάζευες. Αγνοούσε τη βαρύτητα. Ήταν τόσο κοντά σε αυτό που έκανε ο Τζόρνταν. Με κάθε τρόπο, από μακριά, με τα σού του, με τα καρφώματά του. Και ένας τύπος ο οποίος προσέφερε πάρα πολύ στο κοινωνικό σύνολο, με αγαθοεργίες, με πολύ πλούσιο φιλανθρωπικό έργο. Και τώρα, έτσι απλά, με ένα αφήσιμα, σε ένα δευτερόλεπτο. Ούτε ξέρεις η ζωή τι επιφυλάσσει. Γι' αυτό λέμε ζούμε τη στιγμή. Ζούμε τη στιγμή. Βλέποντας αυτό το κοριτσάκι θα μπορούσε κανένας να πει υπάρχει πιο τυχερό παιδάκι να έχεις μπαμπά τον Κόμπι Μπράιαντ. Όλοι να σου ανοίγουν τις πόρτες. Πλούτη, χλειδί, ό,τι. Ποτέ δεν θα σε απασχολήσει τίποτα στη ζωή σου. Είναι όλα στρωμένα, είσαι η κόρη του Κόμπι Μπράιαντ. Κι όμως αυτό το παιδάκι ήταν σε αυτό το μοιραίο ελικόπτερο. Και στα 13 του δεν πρόλαβε να ζήσει τίποτα. Περιμένουμε να δούμε για τις πληροφορίες που έρχονται συνεχώς ποιοι άλλοι ακόμα ήταν στο ελικόπτερο. Κάποια στιγμή χθες στην ΕΡΤ είπαν ότι ήταν και οι τέσσερις κόρες του. Δεν επιβεβαιώνεται. Λέγεται ότι ήταν ένας προπονητής ακόμα με τη δική του κορούλα μέσα. Τώρα οι πληροφορίες έρχονται συνέχεια. Σημασία έχει ότι στα 41 του, 41 στα 42, αυτός ο τεράστιος ζωντανός μύθος του μπάσκετ έπαψε να υπάρχει με αυτόν τον τραγικό τρόπο. Άρα τι? Άρα ζήσε την κάθε στιγμή, ζήσε το σήμερα, γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Και ξέρετε αν είμαι απεσιόδοξος ή όχι. Δεν υπάρχει πιο αισιόδοξος από μένα. Σε σημείο πολλές φορές μου λένε, εντάξει, όχι, ποτέ δεν ξέρεις, ποτέ δεν ξέρεις. Δεν θέλω να σας μαυρίσω άλλο την ψυχή, γιατί γενικά ήταν ένα κακό Σαββατοκύριακο. Με αυτό τον περίεργο ιό να εξαπλώνεται από την άλλη άκρη της γης, με σεισμούς στη γειτονιά μας, δίπλα, ο άνθρωπος που πλακώνεται από τα συντρίμια, από τα τσιμέντα, δεν έχει σημασία αν είναι Έλληνας, αν είναι Τούρκος, αν είναι Ισλανδός, αν είναι Ουρουγουανός. Δεν υπάρχει σε αυτό καμία σκέψη. Δεύτερη, το να βλέπεις να βγάζουν μέσα από τα χαλάσματα ένα μωρό καταπλακωμένο 24 ώρες και τη μάνα του να φωνάζει μέσα από τα βάθη της γης. Δεν υπάρχουν λέξεις. Δεν υπάρχουν λέξεις. Δεν θέλω να σας μαυρίσω την ψυχή. Γι' αυτό θα προχωρήσουμε στην εκπομπή μας. Δεν μπορούσα να μην ξεκινήσω έτσι. Γιατί αυτό σκέπασε τα πάντα. Σκέπασε. Το τραγικό είναι, και μια και είπα για τον σεισμό, για πρώτη φορά η Άγκυρα αρνήθηκε τη βοήθεια της Ελλάδας. Εμείς είμαστε πάντα εκεί. Θυμάστε και παλιά που είχαμε στείλει τους δικούς μας ανθρώπους, αυτούς πανάξιους ανθρώπους των ειδικών αποστολών,
και για πρώτη φορά αρνήθηκαν τη βοήθειά μας. Αυτοί είμαστε εμείς. Να μας απειλούν κάθε μέρα με πόλεμο και να καταπατούν τις θάλασσές μας. Και παρόλα αυτά, να τίνουμε χείρα βοηθείας στη δύσκολη στιγμή. Και αυτή είναι, αυτός είναι ο δικός τους λαός. Ο δικός τους λαός, ο οποίος έχει τέτοιους ηγέτες. Τι να πω, τι να πω. 6,8 ήταν ο σεισμός. Πάμε, βάζω τελεία εδώ. Πάμε στα δικά μας. Έχουμε αγώνα σήμερα. Η ζωή συνεχίζεται. Είδαμε χθες στο ντέρμπι το υποτιθέμενο 0-0, ένα αποτέλεσμα που okay, είναι το δεύτερο επιθυμητό. Το καλύτερο θα ήταν να έχανε ο Ολυμπιακός, αλλά έχασε 2 βαθμούς πολύτιμους. Την περίμενα πιο δυνατή την ΑΕΚ. Δεν τόσο μπόρεσε, τόσο έπαιξε. Σημασία έχει για μας ότι είναι 2 χαμένοι βαθμοί για τον Ολυμπιακό. Παρεπιπτόντως, μετά από όλο αυτό που συνέβη με τη ρατσιστική ανακοίνωση εις βάρος του Ιβάν Σαββίδη, αλλά και στο πρόσωπό του όλο των ποντίων που αισθάνονται βαρύτατα προσβεβλημένοι από το χαρακτηρισμό Ρώσος, υπήρξε γενική κοινοτοποίηση, υπήρξαν μηνύσεις, σας το είπαμε την Παρασκευή που δεν είχε ξεκινήσει όλο αυτό, σας το είπαμε πρωί-πρωί ότι έκανε σοβαρή κέντα, έκανε μεγάλο λάθος, έπεσε σε τεράστιο ατόπιμα ο Γαύρος με αυτή την ανακοίνωση. Και ναι, την έχει περάσει και άλλες φορές τη γραμμή, μιλώντας για σκυλολόγια, μιλώντας για ποδοσφαιρικά περιπτώματα, για εμετό μιλάμε, για απόθρο. Αυτή τη φορά όμως έκανε πολύ μεγάλο λάθος, που μέσα στο παραλήρημα, μέσα στον φόβο τους που μυρίζει από χιλιόμετρα μακριά, έμπλεξε εκατομμύρια ανθρώπους, εκατομμύρια ψυχές, και εν ζωή και χαμένες. Όταν τότε ξεριζώθηκαν από τον τόπο τους και άφησαν τα σπίτια τους, τις εκκλησίες τους, τα σχολεία τους, τους ανθρώπους τους, γιατί δεν πρόλαβαν να φτάσουν όλοι εκεί που ήθελαν να φτάσουν. Δεν μπόρεσαν να φτάσουν εκεί που ξεκίνησαν να πάνε να χτίσουν νέες πατρίδες, είτε στη Σοβιετική Ένωση, είτε στη Μακεδονία, είτε στην Πελοπόννησο, είτε στα νησιά, είτε οπουδήποτε. Έπρεπε να ξεκινήσουν έχοντας τυλιγμένη μέσα σε μια ποδιά, μέσα σε ένα ρούχο, μια εικόνα της Παναγίας, ή δυο κοιμήλια από το σπίτι, μια φωτογραφία του πατέρα ή της μάνας που δεν ξανάβλεπαν ποτέ. Δείτε λίγο τι γίνεται στο Κόκκινο ποτάμι. Ό,τι βλέπετε εκεί, διαφωνώ με τον όρο μυθοπλασία. Το Open λέει έκανε στροφή στη μυθοπλασία. Ποια μυθοπλασία? Μυθοπλασία είναι αυτά που γράφει ο άλλος ο Κύπριος με το Μούση. Που πάει ο αδερφός με τη γυναίκα του ξαδέρφου, που πάει η θεία μετά ερωτεύεται τον άντρα της γυναίκας του και γίνεται ένα bear the way. Αυτά είναι μυθοπλασία. Αυτό που γίνεται Κυριακή βράδυ, όποιος αντέχει, γιατί υπάρχει κόσμος που δεν αντέχει να δει, γιατί είναι ένα ζωντανό μάθημα ιστορίας. Τα πέρασαν άνθρωποι αυτά που βλέπετε. Είναι βασισμένα επάνω σε μαρτυρίες ανθρώπων που το σταδιηγήθηκαν. Διηγήθηκαν οι γιαγιάδες και οι παππούδες. Δείτε λίγο. Ανοίξτε λίγο τα μάτια σας. Εσείς που πιάνετε στο στόμα σας τους πόντιους. Την παρέμβαση λοιπόν του ανώτατου αθλητικού εισαγγελέα του Αρίου Πάγου Χαράλαμπου Βουρλιώτη προκάλεσε ο χαρακτηρισμός Ρώσος στην ανακοίνωση αυτή. Όπως σας είπα, παρήγγειλε στον αθλητικό εισαγγελέα Κωνσταντίνο Σιμιτζόγλου, μάλιστα, να διερευνήσει αν ο χαρακτηρισμός Ρώσος αποτελεί ρατσιστική αναφορά και υπάγεται στις διατάξεις του αθλητικού νόμου, που τιμωρεί αυταπαγγέλτος με ποινή φυλάκισης τα εγκλήματα βίας με αφορμή αθλητικές εκδηλώσεις. Α, καλά, εντάξει. Οκ. Okay. Τέλος πάντων, κάτι είναι και αυτό που κινήθηκε ο Άριος Πάγος,
Αλλά άμα πάει στο Σιμιτζόγλου, μη φάτε, θα σφάξουμε γλάρο για να κάνουμε γλαρόσουπα. Και έτσι λοιπόν, όλες οι πανποντιακές οργανώσεις παγκοσμίως πάνω στη γη ένιωσαν ότι προσβάλλοντας αυτόν τον άνθρωπο, προσβάλλει έναν από αυτούς. Και είναι μαζικές και οι μηνύσεις και οι αγωγές, και φυσικά θεωρούν εαυτόν θυγμένο, προσβεβλημένο, και όχι μόνο τον εαυτό τους, τους προγόνους τους, που είναι πολύ περισσότερο Έλληνες από δάφτους που πιάνουν τους πόντιους στο στόμα τους. Έτσι έχει η ιστορία. Τώρα να πούμε για αγωνιστικά, να πούμε και για αγωνιστικά, να πούμε ότι οφείλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ το Σάββατο το βράδυ στο κέντρο Νύμφες. Οι Έλληνες της Αμερικής, οι ομογενείς και πιο συγκεκριμένα η ΑΧΕΠΑ, το τμήμα Καλαμαριάς, εδώ τίμησε τους αθλητήριους, τίμησε την εκπομπή για την αιμοδοτική της δράση, για τη φιλανθρωπική της δράση, κυρίως όμως για τις αιμοδοσίες φυσικά, και παραλάβαμε το βραβείο, το οποίο βραβείο θα έπρεπε να κουμπίσουν όλα αυτά τα χέρια στα οποία μπήκε βελόνα για να πάρθει αίμα όλα αυτά τα χρόνια. Απλά εγώ και η Σοφία ήμασταν εκεί να παραλάβουμε τα βραβεία. Η Σοφία, όπως έχω πει πολλές φορές, είχε την αρχική ιδέα και το τρέχει όλο αυτό στην καθημερινότητα μέσα στα δικά της θέματα, γιατί και αυτή έχει οικογένεια, και αυτή έχει παιδιά, και αυτή έχει δουλειές, τα παρατάει όλα και τρέχει όταν πρέπει να βρει τις φιάλες, να στείλει τα φαξ, να το οργανώσει όλο αυτό. Γι' αυτό και την ευχαρίστησα από μικροφόνου, γι' αυτό και της είπα ότι το ένα από τα δύο βραβεία θα πάει στα δικά της χέρια. Όμως, όπως είπα και στο μικρό ευχαριστήριο λόγο εκεί μπροστά στους ανθρώπους, το τεράστιο ευχαριστώ πηγαίνει σε όλα τα ζουμουσάκια, σε όλους τους αθλητήριους, σε όλους τους ανθρώπους, ακροατές ή μη, γιατί υπάρχουν και άνθρωποι που δεν είναι ακροατές μας, έμπαθαν για την αιμοδοσία και ήρθαν να δώσουν. Οι περαστικοί που περνούσαν να πάρουν κάτι από την μπουτίκ, ή που περνούσαν έξω από την Τούμπα εκείνη τη μέρα και είπαν «Ερχόμαστε να δώσουμε». Τους ευχαριστούμε πραγματικά μέσα από την ψυχή μας, από τα βάθη της ψυχής μας. Είμαστε ευγνώμονες. Το βραβείο ανήκει σε όλους εσάς που δώσατε αίμα, έστω και μία στιγμή. Περάσατε μία φορά, έστω και μία φορά. Δεν υπάρχουν λόγια να εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη μας. Συνεχίζουμε αυτόν τον αγώνα που είναι αδιάκοπος, που πρέπει να παραμείνουμε έτσι συγκινητικά πιστοί, με ανιδιοτέλεια, να γεμίζουμε τις φιάλες με αίμα και να δίνουμε στον κόσμο ανακούφιση. Γιατί υπάρχει τεράστια ζήτηση. Τεράστια. Ένα ευχαριστώ λοιπόν στην ΑΧΕΠΑ που μας τίμησε, που είπαν όλα αυτά τα λόγια που είπαν για μας και μας γεμίζει με ευθύνη, ακόμα περισσότερη ευθύνη. Όλο αυτό. Έτσι ακριβώς όπως λέει και ο Θουβού. Ή όλους αυτούς που περνούσαν, λέει, για να πάνε στην προπόνηση. Σωστά. Σωστά. Καλά το λες, Γιώργο. Ο Αλέξανδρος Πασχαλάκης, τελευταία φορά που ήρθε και μας τίμησε την αιμοδοσία. Αυτό έχω να πω. Δεν γουστάρω πάρα πολύ να βάζω τη φάτσα μου βιντεάκια, το ξέρετε, ειδικά σε τέτοιες βραβεύσεις. Αλλά, okay, πρέπει να επικοινωνούμε αυτές τις δράσεις, αυτές τις εκδηλώσεις, και βάζω τελεία εδώ. Συνεχίζουμε τον αγώνα. Έχω πει πάρα πολλές φορές, δεν σταματάει αυτό. Και είναι δικό σας. Είναι δικό σας. Εμείς απλά, αυτό που ξεκίνησε πριν από πολλά χρόνια σαν ιδέα, λόγω του ότι έχουμε τη δύναμη του μικροφόνου, λόγω του ότι μας ακούνε χιλιάδες άνθρωποι, και δεν το λέω με καμία δόση αλαζονίας αυτό, περιγράφουμε την πραγματικότητα. Αυτή είναι η δύναμη
του ραδιοφώνου. Αυτή είναι η δύναμη της εκπομπής. Το πήραμε και το γιγαντώσαμε και το προσέχουμε σαν ένα παιδί δικό μας που χρειάζεται μόνιμη παρακολούθηση, μόνιμη στοργή, μόνιμη φροντίδα. Παρεπιπτόντως, τώρα που είπα για παιδιά, καλή δύναμη σε όλους τους μπαμπάδες, μαμάδες, γιατί θερίζει η ίωση. Όλοι μας το περνάμε. Ψήνονται τα παιδιά στον Πυρετό. Περαστικά. Χαμός γίνεται. Χαμός. Δεν υπάρχει σπίτι να μην έχει παιδί. Ή και κολλάει και ο ένας τον άλλον. Κολλάει και ο ένας τον άλλον. Χαμός. Περαστικά λοιπόν. Περαστικά. Να πω ότι σήμερα θα κληρώσουμε στη διάρκεια της εκπομπής και μέσα από τα σταθερά τηλέφωνα, γιατί πρόκειται για κρεατάκι. Δεν έχω λόγια για το κρεοπωλείο Μιχάλης, αλλά και για το κρεοπωλείο Άγγελος. Έχω χάσει πλέον το μέτρημα και τα χρόνια που δίνουμε τη δυνατότητα έτσι απλά με ένα σταθερό τηλέφωνο ή με ένα μήνυμα στον απλό κόσμο να κερδίσει μια σακούλα κρέατα και να γεμίσει το τραπέζι του με εκλεκτά, με πεντανόστιμα πράγματα. Με πεντανόστιμα πράγματα. Ξεκινούμε λοιπόν και πάλι να δίνουμε κάθε εβδομάδα, θα δίνουμε κρεατάκι, θα δίνουμε τσιτσί. Έχω πει κι άλλες φορές, αν είστε τακτοποιημένοι, αν έχετε τα καλά του Θεού στο τραπέζι σας, αν έχετε άνεση, αν έχετε δουλειά και μπορείτε να έχετε το κρεατάκι στο τραπέζι σας, αφήστε. Αφήστε λίγο χώρο για αυτούς οι οποίοι πραγματικά είναι δύσκολα, πραγματικά είναι στενάχωρα οικονομικά, πραγματικά πεινάνε. Υπάρχει κόσμος που πεινάει και που δεν έχει τη δυνατότητα. Σε πολύτεκνους, σε ανέργους, σε ανθρώπους που περνούν δύσκολα. Δεν έχω τη δυνατότητα να το ελέγξω αυτό. Επαφίεται στη δική σας ευαισθησία και στη δική σας καλή πρόθεση και διάθεση να αφήσουμε να κερδίσουν τα κρέατα άνθρωποι που τα έχουν πραγματικά ανάγκη. Επίσης, αν έχετε κερδίσει καμιά 52 φορές, μη στέλνετε για να κερδίσετε 53. Έτσι το λέω. Ξεκάθαρα. Αν υπάρχει κάποιος που έχει κερδίσει τόσες φορές. Αν. Εμείς δεν μπορούμε να ελέγξουμε, ούτε μπορούμε να θυμάμαι απ' έξω επώνυμα ή τηλέφωνα ή νούμερα. Και άμα κληρωθεί, φεύγει. Πηγαίνει και τα παίρνει. Δεν αποκλείουμε κανέναν. Θερμή παράκληση. Πάμε στα αγωνιστικά. Μετά το χθεσινό Χ στο ΟΑΚΑ υπάρχει σήμερα η ευκαιρία. Ξεκάθαρα το λέμε βέβαια. Το νου σας αυτό. Το νου σας καλά. Όχι ότι ο Βόλος είναι κανένα μεγαθύριο. Κανένα μάτς δεν πήραμε με χαμόγελα. Κανένα. Στην ιστορία μας, κανένα μάτς. Μπαίνοντας χαμογελαστή. Φοράμε την ασπρόμαυρη. Ωραία. Τέλεια. Φανέλα. Φανταστική. Καινούργια. Παιδιά, μην την υδρώσουμε. Ε. Δεν υπάρχει λόγος. Μόνο με τα χαμόγελα. Ποτέ. Ποτέ. Χθες ήρθε το δωράκι από τον ντέρμπι, το περιμέναμε. Θα χαλιόμουν πάρα πολύ αν περνούσε και από αυτό το μάτς με νίκη ο Γαύρος. Θα μου πεις, υπάρχει καμία μεγάλη διαφορά αν είσαι ένα πόντο πίσω ή ένα πόντο μπροστά? Όχι, δεν υπάρχει. Πιθανότατα σήμερα βέβαια, άμα θα περάσουμε μπροστά, να είναι πάλι στημένο το πρωτάθλημα και να βγει ο Γαύρος με ανακοινώσεις και να λέει στημένο το πρωτάθλημα. Να φύγει ο Περέρα, να διακοπεί. Να. Ήδη ο άλλος, α πούμε, από τη Λάρισα σκούζει. Που και όλα τα πέναλτι του Βάζελου ήταν πέναλτι. Τι να κάνουμε δηλαδή, ρε φίλε? Απλά έχει μετατραπεί στο μεγάφωνο του Ολυμπιακού. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Φοβερό. Να είσαι ένας τόσο σημαντικός νομικός, να είσαι ένας τόσο σημαντικός δικηγόρος και να μπλέκεις εκεί και να είσαι τώρα δηλαδή πραγματικά σαν να ακούμε τον Καραπαπά και τον Μπαρμπασάβα. Ποιος σας έφτιαξε τη Λάρισα? Πουθενά δεν αδικήθηκες. Πουθενά δεν αδικήθηκες. Τι να κάνουμε δηλαδή? Τρία πέναλτι. Εντάξει, αφού ήταν. Αν δεν ήταν, θα βγαίνουμε να πούμε ότι δεν είναι. Ας μην τα κάνανε οι δίκοι σου. Γυρίζουμε στα δικά μας. Έχω πει πολλές φορές. Το μόνο πράγμα που φοβάμαι στον οργανισμό το δικό μας, στον Πανθεσσαλονίκη Αθλητικό Όμιλο Κωνσταντινούπολιτών, είναι η χαλάρωση, είναι ο εφησυχασμός, είναι η νοθρότητα, είναι τα βαλτωμένα νερά, είναι το... Ωχ, αδερφέ, αυτό.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους αυτούς, ειδικά από τον τοξικό γάβρο, που μας κρατάνε σε τέτοια εγρήγορση. Που αν υπήρχε, ας πούμε, ενδεχόμενο μια μερίδα σε όλο τον οργανισμό, μια μερίδα στον οργανισμό ΠΑΟΚ να έχει πέσει σε μια, ας πούμε, κατάσταση ύπνωσης, ήρθαν οι τύποι με τις πλάκες, με το ηλεκτροσόκ και δεν υπάρχει, νομίζω, ούτε ένας να είναι πλέον εν υπνώση. Ούτε ένας. Τους ευχαριστούμε που μας κρατάνε εν εγρηγόρση. Τους ευχαριστούμε που μας κρατάνε στην τζίτα. Τους ευχαριστούμε που δεν μας αφήνουν να βαλτώσουμε. Τους ευχαριστούμε που δεν μας έχουν μετρήσει σωστά. Που δεν υπάρχει εκεί μέσα ένας λίγο πιο πονηρός να πει, ρε παιδιά, μην τον προκαλείτε αυτόν τον άνθρωπο τώρα. Μην τον προκαλεί τον πόντιο, δηλαδή πας και χτυπάς εκεί, ακριβώς σε αυτό το σημείο. Και βέβαια τσίτωσαν όλοι πάλι, τσιτώσαμε όλοι πάλι. Αν υπήρχε, ας πούμε, μια ή όποια, που, λέω ή όποια, αν υπήρχε μια γαλάρωση. Εμείς ξέρετε, σαν εκπομπή λέω, δεν σταματήσαμε, δεν υπάρχει πουθενά χαλάρωση. Και το λέμε συνέχεια, το μαχαίρι στα δόντια. Οπουδήποτε, το νου σας που λέμε συνέχεια, δεν αφήνουμε τίποτα. Δεν σταματάμε, δεν εφησυχάζουμε, δεν θα γίνουμε ποτέ πλαδαροί. Δεν ταιριάζει στον ΠΑΟΚ να είναι πλαδαρός, να είναι μπλαζέ, να είναι νοθρός. Όσες φορές συμπεριφέρθηκε έτσι, το πλήρωσε. Και φέτος, σε αγώνες. Οι κουβέντες που είπε ο Ιβάν στο Skype σε όλους είναι ότι μπορεί να μην είμαι εκεί, όπου ζω και όπου είμαι, ζω για και μαζί με τον ΠΑΟΚ. Και ξέρω πολύ καλά τι γίνεται. Και όσοι θέλουν και επιθυμούν με όλο αυτό να με διώξουν, να ξέρουν δεν πρόκειται να φύγω. Περισσότερο με επισμώνουν, περισσότερο τρελαίνεται ο Πόντιος που ακουμπήσατε ιερά και όσια. Νομίσατε τι, ότι θα δηλιάσει, ότι θα ψαρώσει, τι που τον είπατε Ρώσο, ότι θα χάσει, ας πούμε, την αυτοπεποίθησή του αυτός και όλος ο οργανισμός. Πλανάστε πλάνιν ικτράν, θέλουμε να σας πούμε. Ίσα ίσα. Και όλο αυτό μας κάνει καλό, να το ξέρετε. Γιατί ξέρουμε ποιοι είμαστε, ξέρουμε ότι είμαστε καθαροί, ξέρουμε δεν φοβόμαστε τίποτα. Και όταν είμαστε συσπηρωμένοι ο ένας με τον άλλον, με τις διαφωνίες μας, ναι, με τους διαξυφισμούς μας, ναι, ό,τι θέλετε, βάλτε όλο. Αλλά όταν είμαστε μια οικογένεια, μια γροθιά, αυτός που είναι στην κορυφή, ο Πόντιος, ο Ευεργέτης, αυτός και όλος ο οργανισμός, όλη η οικογένεια πίσω, εντός και εκτός Ελλάδας, δεν φοβάμαι τίποτα. Και δεν το λέω με αλαζονία, αλλά το λέω γεμάτος με αυτοπεποίθηση για την οικογένεια. Τους ευχαριστούμε λοιπόν που μας κρατάνε σε εγρήγορση, τους ευχαριστούμε που δεν μας μετράνε σωστά και δεν ξέρουν τι είναι αυτό που μας κάνει τσιμέντο μπετόν αρμέ, μας γιγαντώνει, μας γεμίζει τα πνευμόνια με ΠΑΟΚ. Τους ευχαριστούμε λοιπόν που έχουν τέτοια συμπεριφορά, που είναι τελείως λάθος η συμπεριφορά αυτή και δεν τους ακολουθεί και κανένας και έχουν μείνει στην εσωστρέφειά τους, μόνοι τους. Εμείς μαζί για μια ζωή. Αυτό το σκέλος αφορά τα εξωαγωνιστικά. Τα αγωνιστικά, η ομάδα σήμερα τους 3 βαθμούς τη νίκη. Αν είναι εφικτό και με ωραίο ποδόσφαιρο και με θέαμα, αυτό θέλουμε. Αν είναι εφικτό. Αν δεν είναι, τους 3 βαθμούς νίκη. Δεν δικαιολογείται τίποτε άλλο, το καταλαβαίνετε. Τους καβαλάμε στη βαθμολογία, το ξαναλέω, στην ουσία δεν είναι κάτι, δεν υπάρχει κάτι ουσιώδες στο ποιος είναι ένα βαθμό μπροστά ή ένα πίσω, γιατί έχουμε τα play-offs και okay. Απλά τους ενοχλεί τόσο πολύ να βλέπουν την πλάτη του ΠΑΟΚ, που το γουστάρω τόσο πολύ και απέραντα και απεριόριστα να είμαι πρώτος, έστω και με βραχία κεφαλή. Κανονικά με τα 4 μη δοσμένα πέναλτις βάρος του Ολυμπιακού θα έπρεπε η διαφορά να είναι πολύ μεγαλύτερη, αλλά είπαμε, εμευνοούνται, εμφωνάζουν κιόλας, σκούζουν και κλαίνε και χαλάνε την κοινωνία και τον κόσμο. Θα πάμε σε διάλειμμα, θα επιστρέψουμε,
Θυμίζω, είπαμε σήμερα, μια σακούλα κρέατα το Ακροπολείο Μιχάλης στον Εύωσμο. Κληρώνουμε εκλεκτά με Νελάου 29. Γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526. Δεν είπα χορηγούς, τους ξέρετε, θα τους πω μετά. Ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Διάλειμμα και επιστρέφουμε. Πάμε. Θυμίζω, ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης, 51 χρόνια, νούμερο 1 στα ηλεκτρικά, ειδικά αυτό το διάστημα με Xiaomi, κινητά και σκούπα ρομπότ και ηλεκτρικά σκούτερ και ό,τι θέλετε εκεί θα το βρείτε στην ηλεκτρονέτ που έδωσε και δωράκλα, έδωσε ένα κινητό Samsung A10 στο χορό το Σάββατο στη βράβευση της Αχέπα και τον ευχαριστώ τον Μάκη Παπουκίδη, το δίδυμο δηλαδή Παπουκίδη Νικολαίδη. Θυμίζω, Αιγαίων, αυτός είναι ο κορυφαίος προορισμό σας για τα πιο νόστιμα θαλασσινά, πεντανόστιμα, υπέροχα όλα, όλα, εκλεκτά, φρεσκότατα, σε δύο καταπληκτικούς χώρους και στο δικητήριο, 214.000 δηληβεριά, έρχονται σε ειδική συσκευασία, κάντε μια βόλτα, θα με θυμηθείτε, είναι όλα τόσο φροντισμένα, είναι όλα τόσο αομερακλίδικα, είναι όλα τόσο πλουσιοπάροχα μέσα, αισθάνεστε ότι μπαίνετε σε ένα χώρο υπέροχο, μυρίζει θάλασσα και όχι ψαρίλα, τι να πούμε τώρα. Φυσικά Νικολαίδη, Ζαχαροπλαστία, Καρολή και Δημητρίου 237-163, ψωμάρες, γλυκάρες, τουρτάρες, εκεί σοκολατόπιτες, εκεί προφιτερόλ, εκεί πάστες, εκεί τα πάντα. Τα πάντα! Και σε ένα υπέροχο χώρο ανακοινισμένο στο 163 νούμερο στην Καρολή και Δημητρίου. Και βέβαια Τσαντεκίδης, 20 χρόνια αυτός ξέρει ποιο είναι το πιο καινούριο μεταχειρισμένο αυτοκίνητο και το έχει εκεί για σας, με γραπτή εγγύηση ατρακάριστου και χιλιόμετρο, το παίρνετε και το πηγαίνετε και σε όποιον μάστορα θέλετε, απέναντι από τα Τζάμπο ανεβαίνοντας στο Ρεόκαστρο. Μπαίνετε, λέτε, άκουσα στην εκπομπή ότι έχεις, ότι είσαι ο κορυφαίος στα μεταχειρισμένα. Και το πηγαίνετε και σε όποιο μάστορα θέλετε. Πάμε γραμμές, να μην περιμένετε άλλο. 2310-287-888, συμμετέχετε και μέσα από το σταθερό τηλέφωνο για τη σακούλα με τα κρέατα, τα εκλεκτά εδέσματα από το Κρεοπολείο Μιχάλη στον Εύωσμο. Καλημέρα σας! Ναι! Καλημέρα! Ναι, αλλώς... πρέπει να κάνει σήμερα ο ΠΑΟΚ. Μαχαίρι στα δόντια και τρίποντο. Τίποτα άλλο. Ακριβώς αυτή, τίποτα άλλο. Θέλει προσοχή το μάτς. Ο Βόλος και δεν φοβίζει, αλλά ποτέ δεν θα έρθει να παίξει απλά έτσι για να κερδίσει ο ΠΑΟΚ. Θα παίξει για να κερδίσει ο ήλιος, θα παίξει γιατί, για αυτόν. Θέλει όμως προσοχή το μάτς. Εμείς να είμαστε στο γήπεδο όσοι πάμε. Να δώσουμε όθηση στην ομάδα. Σωστά. Ίσως κοστεί αυτό που έγινε χτες με την Χάρτινη να ήταν ένοχη που στο βάθος του προβαθμίματος να μας βοηθήσει πολύ. Φυσικά. Είναι δύο χαμένοι βαθμοί για τον Ολυμπιακό. Ποτέ δεν ξέρεις. Εντάξει. Επίσης... αν είμαστε εμείς όπως πρέπει. Αυτό ακριβώς. Ποτέ δεν ξέρεις, ναι. Εμείς πρέπει να ανεβάσουμε. Όπως πρέπει και να εκμεταλλευτούμε ένταση... όλα τα μάτια από εκεί πέρα. Να παίξουμε καλύτερα από ό,τι παίξαμε και με την Τρίπολη. Από ό,τι παίξαμε και στο τελευταίο μάτς την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά και με την ΑΕΚ. Θα πρέπει να είμαστε μια χαρά, γιατί κακά τα ψέματα και εμείς δεν είμαστε όπως πρέπει. Απλά όπως λες, θα πρέπει να ανεβάσουμε στροφή κτλ. Ήθελα να πω ένα μπράβο, Κωστή, στη Σοφία και σε σένα που τρέχετε όλο αυτό, ειδικά τη Σοφία που όπως είπες το ξεκίνησε και το τρέχει. Και όλους αυτούς που πηγαίνουν. Μπράβο, πηγαίνει στους αιμοδότες, στους ακροατές που αφήνουν. Αυτό σου είπα τώρα. Έτσι, εκεί πηγαίνει. Εκεί. Δεν τα μπράβο, και ούτε η Σοφία τα θέλει, ούτε εγώ. Δεν υπάρχει λόγος να λέμε. Ξέρω, αλλά κάποιοι όμως πρέπει να το τρέχουν. Okay. Αν ήταν τα δικά μας. Εκεί που πιάσαν τα δικά μας χέρια τα βραβεία και τα ενθύμια, θα έπρεπε να είναι τα χέρια χιλιάδων ανθρώπων. Γιατί αν βάλουμε πόσες φιάλες έχουν μαζέψει αυτά τα σχεδόν 10 χρόνια, είναι. Καταλαβαίνω τι λες, αλλά καμιά φορά όμως πρέπει να ακούγεται, γιατί ξεκίνει και εσύ και τέλος πάντων όσοι δίνουν θέμα. Έτσι είναι, έτσι είναι. Okay. Στηρίζει και δίνει όθηση. Και τι να πω για τον Κόμπι Μπράιαν, είμαι πολύ συναγωνισμένος γιατί μου άρεσε να παίξει, παρακολουθούσα, έβλεπα τα μάτια. Τραγικό, τραγικό. Στεναχωρέθηκα και γενικώς και δεν ξέρω αν ενισχύει ότι ήταν και οι τέσσερις κόρες όπως είπαν. Δεν το ξέρω αυτό. Το είπε χθες στην ΕΡΤ, δεν το ξανάκουσα. Οι πληροφορίες έρχονται τώρα, ξέρεις, για να αναγνωρίσεις αυτή την κατάσταση. Άστο τώρα, μην. Τέλος πάντων. Το σίγουρο είναι αυτός και η κόρη του σίγουρα. Η μία 13χρονη. Το κοριτσάκι που δεν πρόλαβε, όχι να μεγαλώσει, όχι να ζήσει πράγματα. Τι να πω. Έγινε, Μανόλο, σε χαιρετώ. Ναι, σε βάζω. Bye. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι.
Έλα, Κωστή, καλημέρα. Καλώς τον, έλα στελάρα μου, έλα αδερφέ μου. Κωστή, καταρχήν, στεναχωρέθηκα που δεν μπορούσα να τελειώσει με 7.30 ώρα το Σάββατο. Δεν πειράζει, εγώ δεν πειράζει. Μπαίνει ένας φίλος ο Θωμάς από Θεσσαλονίκη και λέει ζούμου σου και το λέω εδώ στο τζάμι το αυτοκόλλητο. Ήρθε με την οικογένειά του, με μια παλαδόφατσα, το γιο του. Πολύ χαίρομαι. Πολύ χαίρομαι. Έτσι. Δηλαδή, μια μεγάλη παρέα μας πραγματικά πολύ και αυτό ήταν ακλά και στην ομοδοσία, φίλε. Φυσικά, φυσικά. Γιατί εμείς όλοι παρέα και ο ΠΑΟΚ έχουμε ηθικές αξίες. Δεν είμαστε να κερδίσουμε με κάθε τρόπο. Αυτό είμαστε εμείς. Με ρώτησε κάποιος. Δεν θέλουμε και όταν χάνουμε. Γι' αυτό είμαστε διαφορετικοί. Δεν μου τη χάσαμε, ρε φίλε. Χάσαμε, και δεν ψάχνουν τι δικαιολογίε ούτε τίποτα. Ακριβώς. Και το αίμα ψάχνουν, του κυνηγάνε φαντάσματα. Σε ένα πρωτάθλημα που είναι το πιο ενδιαφέρον των τελευταίων 50 ετών. Αυτό, αυτό. Ποιος θα μπει εξάρα, ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα, ποιος θα πέσει. Αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς. Είμαστε περήφανοι για αυτό που έχουμε επιλέξει. Εννοείται. Έτσι. Και αυτό είναι πέρα από ήττες, από νίκες, από κύπελλα, πρωταθλήματα. Δεν είναι. Εδώ ήμασταν και όταν δεν παίρναμε τίποτα. Εδώ είμαστε. Εννοείται, ρε φίλε. Εδώ είμαστε. Εννοείται. Και ζούμε σου λέγατε και πριν τα πρωταθλήματα. Ναι. Και πριν τα κύπελλα. Κανείς δεν έγινε πάω για τους τίτλους. Σε παρακαλώ. Εμείς γίναμε για αυτό που προσδόμουν τα 4 γράμματα. Ακριβώς. Και κάνουμε και κάνουμε και θα κάνουμε χιλιόμετρα πάρα ακριβώς πολλά για αυτή την αγάπη μας. Ακριβώς. Ακριβώς, έτσι ακριβώς. Έτσι, ακριβώς. Να πω ότι τα παιδιά που είχαν κερδίσει τις διπλές προσκλήσεις, δηλαδή ο Δημοπατέρας, η Λιάννα και ο Σωτήρης, η Μαρία Βου, δηλαδή τα παιδιά που είχαν κερδίσει τις προσκλήσεις, εκπροσώπησαν στην ουσία όλους εσάς. Εκεί πέρα έξω, όλα τα ζουμουσάκια, ήταν μια, ας το πούμε έτσι, μια μικρή αντιπροσωπεία των φίλων μας, των ακροατών μας, των ανθρώπων που είναι τόσα χρόνια μαζί μας. Έτσι. Νομίζω ναι, δεν χρειάζεται να το πω αυτό. Και να πάμε στο παιχνίδι. Πάμε στο δεν θέλω να υποτιμήσουν το Βόλο σήμερα. Να μπουν μέσα όπως έχω πει και άλλες φορές. Σαν να χάνουμε 2-0. Από το πρώτο λεπτό, σαν να κυνηγά στο σκορ, να μπουν με τόσο πάθος. Και όσο με τον Ολυμπιακό που έφερε σοπαλία, όταν είχε ένα ήττο του πάλι πιο παλιά, την πρώτη ήττα και την τελευταία την έχει πάντα από τον ΠΑΟΚ. Να μην χαλάσουμε την παράδοση. Σε παρακαλώ. Εδώ θα την κάνει, φίλε. Εδώ θα την κάνει. Να μην χαλάσουμε την παράδοση. Αυτά φίλε Κωστή να μιλήσουν κι άλλοι. Γεια σου, Ελλάδα. Για τον Κόμπι Μπράιαν, μια κουβέντα, εγώ επειδή είχα ένα ατύχημα πριν από 5 χρόνια στα γενέθλια της κόσμου, πάτησε ένα τσιπάκι και βγήκα αλόβητος, από τότε έχω φιλοσοφήσει τη ζωή και την βλέπω τελείως διαφορετικά. Να είναι ελαφρύ το χώμα, καμιά φορά νομίζουμε ότι κάποιοι τα έχουν όλα, αλλά στην ουσία... Όχι, φίλε. Όχι. Και ο θάνατος βλέπεις δεν κάνει διακρίσεις. Ναι. Ακόμα κι αν είσαι... Το πάν είναι η υγεία. Χωρίς την υγεία, παιδιά, δεν είμαστε τίποτα. Αυτό, αυτό. Φιλοστοφήστε το. Όλο αυτό που λέμε κάθε μέρα. Φιλιά, φιλιά. Γεια σου, γεια. Είδατε. Δεν υπάρχει. Όσο πλούσιος και να είσαι. Όσο ταλαντούχος και να είσαι. Του είχε στήσει καρτέρι. Του είχε στήσει καρτέρι. Ο θάνατος. Γι' αυτό λέμε. Ζήστε την κάθε στιγμή. Το ζούμε μεγάλες στιγμές που λέμε. Ζήστε την κάθε μέρα με τους ανθρώπους σας. Ζήστε την κάθε στιγμή. Ζήστε τι όμορφα και ζήστε τι ανθρώπινα. Κάθε μέρα. Καλημέρα σας. Ναι. Παρακαλώ. Μας ακούτε. Δεν μας ακούτε, δεν πειράζει, πάμε στον επόμενο. Αναβοσβήνουν τα λαμπιόνια, 2310-287-888. Μου λέτε και σας βάζω και για τα κρεατάκια. Τα κρέατα από το Κροπολίο Μιχάλης. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα. Καλό στο φιλάρετο. Έλα φίλε μου, έλα. Αυτό που είπες είναι το πιο σημαντικό ίσως και αξίζει να το θυμόμαστε. Και το κυριότερο, τίποτα δεν είναι αυτονόητο. Η επόμενη ανάσα μας μπορεί να είναι και να μην είναι. Οπότε ας δώσουμε και ας δείξουμε ό,τι περισσότερο μπορούμε, γιατί είναι σημαντικό να υπάρχει στους γύρω ανθρώπους. Είναι το μοναδικό πράγμα που μπορούμε να έχουμε την ευκαιρία να το κάνουμε τώρα. Αυτό που λες, να ζήσουμε τη στιγμή. Λοιπόν, από παλιά, γιατί τώρα δεν ακούγεται ευτυχώς, αυτοί οι άνθρωποι που φύγανε από εδώ, από αυτόν τον τόπο, κυρίως από τη Βόρεια Ελλάδα, Πόντι, και πήγαν στη Γερμανία και παλέψαν εκεί, με νύχια και με δόντια, ναι, κάναν και οικογένεια εκεί πέρα, και γυρνώντας τα παιδιά τους λέγανε Λαζογερμανούς. Το ίδιο και εγώ, όταν ήρθα με την οικογένειά μου το 82 από τη Γερμανία, πώς το άκουσα αυτό, εκεί ήμουνα το Ντεγκρίχε, το Ελληνάκι, και εδώ ήμουν το Γερμανάκι. Μπράβο. Έτσι. Το έζησε αυτό. Έχει το πράγμα στο πετσί μου, έτσι. Στο πετσί μου. Στον Άριο Πάγο, αν το Ρώσος είναι ρατσιστικό. Αλλά εντάξει. Και απευθύνει το Τσιμιτζόγλου. Περιμένουμε το Τσιμιτζόγλου τώρα. Γιατί το ίδιο κάνουνε συνέχεια και αν κάποιον το πεις χοντρό, ενώ είναι χοντρός,
Δηλαδή, επειδή είναι χοντρός και τον πεις χοντρός σημαίνει ότι κυριολεκτής, ή κάνεις κυριολεκτικά ρατσιστικό σχόλιο. Ναι. Επειδή κάποιος γεννήθηκε σε ένα τόπο σημαίνει ότι πρέπει να τον λες έτσι. Καλά τώρα, για να, δεν μπαίνουμε καν στη διαδικασία, γιατί μου το είπαν και αυτό. Γιατί λέει δεν έχει την υπηκότητα, καλά ρε παιδιά, θέλετε να σταθούμε στη λέξη, είστε αστείοι τώρα, δεν καταλάβατε γιατί το είπαν. Το έγραψαν και το είπαν προσβλητικά. Με όλο αυτό που έγινε, γιατί μιλάμε για παγκόσμιο ελληνικό ελληνισμό ποντιακό, που σημαίνει ότι αρχίσαν και ζορίζονται οι άλλοι από κάτω και προσπαθούν με νύχια και με δόντια να το προλάβουν, να πούν όχι ρε παιδί μου, δεν είναι η λέξη Ρώσος, δεν υπάρχει πρόβλημα. Αλλά κυριολεκτικά δεν θα μπορούν να κάνουν τίποτα. Πρέπει να πάει στα δικαστήρια, να πάνε όσοι μπορούν στα δικαστήρια για να αποδειχθεί ότι αυτό δεν μπορεί ο καθένας να το χρησιμοποιεί όπως γουστάρει. Μα τώρα μπαίνουμε σε διαδικασία, φιλάρετε, συγγνώμη που σε διακόπτω. Λέει, γιατί λέει δεν έχει ρώσικη υπηκότητα. Ρε παιδιά, θέλετε να σταθούμε στη λέξη σοβαρολογείτε τώρα. Δεν καταλάβετε γιατί το έγραψαν αυτό. Ότι είναι προσβλητικό, ότι το κάνουν για να μειώσουν, για να υποτιμήσουν, για να προσβάλλουν. Είναι ρατσιστικό 100% ο Ρώσος. Τι θέλετε τώρα δηλαδή, πρέπει να το εξηγήσουμε. Να πούνε Ρώσο και όταν ο άλλος σου λέω είναι, πες σου, είμαι θεόχοντρος ρε παιδί μου, έτσι, είμαι πολλά κιλά. Έχω όμως ονοματεπώνυμο και έρχεται και με λέει χοντρό ο άλλος, το χοντρό αυτό να, άμα το πεις αυτό το πράγμα, είναι ρατσιστικό. Φυσικά. Καταρχήν, τι είναι αυτός που με χαρακτηρίζει. Ποιος είναι αυτός, τώρα θα μου πεις 1-0. Ποιος είναι αυτός που έρχεται για να με πει εμένα έτσι. Με ποιο δικαίωμα αυτός με πιάνει στο δικό του στόμα. Με ποιο δικαίωμα αυτοί οι βρώμικοι πιάνουν στο στόμα του τον καθαρό, φίλε. Εμένα αυτό με τρελαίνει πιο πολύ. Δεν είναι θέμα αν είναι κυριολεκτικά κάτι. Είναι θέμα πώς το χρησιμοποιείς, πώς διατυπώνεις αυτό που θες να πεις εκεί την ώρα. Και εκεί πέρα είναι απόλυτα ρατσιστικό. Ακριβώς. Τώρα, να πω και για το απόγευμα, βραδάκι, τόσο απόγευμα, ότι επειδή ακριβώς όπως είπατε, δεν έχει η ομάδα παίξει το ποδόσφαιρο, έχει παίξει με έναν τρόπο λίγο έτσι όσο μπορεί να πάρει το αποτέλεσμα, ας ευχαριστηθούμε σήμερα παιχνίδι. Ας αφαιθούνε, γιατί ήταν πολύ αγχωμένοι όλα αυτά που έχουν κάνει, δεν ξέρω, αυτό το άγχος και η νευρικότητα δεν θα χρειαστεί να υπάρχει σήμερα, ας παίξουν ελεύθερα και όμορφα. Να ευχαριστηθούν αυτοί, να ευχαριστηθούμε και εμείς παιχνίδι. Ακριβώς. Γεια σου φιλάρετε. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Καλώς τον. Γεια σου Γιώργο μου. Έλα. Τι κάνουμε. Δόξα τω Θεώ. Δόξα λοιπόν, τω Θεώ. Ρεμάλια προσοχή για σήμερα. Προσοχή. Ακούγεται ένας Γολγοθάς για σας και για μας. Υπάρχει πολύ δύσκολο πρόγραμμα. Φυσικά. Ξεκινάει από σήμερα και συνεχίζεται. Ναι, ναι. Και πιστεύουμε σε εσάς. Θα βγείτε πρώτοι όπως είσαστε μέσα στις καρδιές μας και μέσα στις αγκαλιές μας που σας έχουμε. Και πάμε τώρα στα Σιβάνδα. Ο Καποδίστριας κύριε κάτω εκεί στο Πασαλιμάνι ήταν Ρώσος. Ακριβώς. Ο Υψηλάντης και ο Ιερός Λόγος αποτελούνταν από Ρώσους. Ουδής από την κυβέρνηση. Και ειδικά ο κύριος Άδωνος Γεωργιάδης, ο οποίος πρέπει να έχει και λίγο ποντιακό μέσα του, κάνει ένα σχόλιο. Γιατί, μόνο ο Γεωργιάδης, εδώ οι δικοί μας, τι έγινε παιδιά, εδώ παιδιά τι συμβαίνει, αφωνία, μουγκαμάρα, ελάχιστες εξαιρέσεις. Πού είναι η πρωτοκλασάτη, πού είναι η πρωτοκλασάτη, πού είναι αυτοί που εξελέγησαν από τον κόσμο αυτόν εδώ, πού είναι. Επιτρέπετε να φοβάστε ένα μαρινάκι, ντροπή σας ρε, ντροπή σας. Δεν το καταλαβαίνει, έχετε ξεφτυλιστεί, καμία αντίδραση, τίποτε. Εγώ δεν είμαι πόντιος. Ναι, δεν καταγωγώ ποντιακή οικογένεια. Δεν έχει καμία η οικογένεια σημασία. Μου ήταν πρόσφυγες, φύγανε για να μην τους φάξουνε αυτοί οι Μόγκολοι Τούρκοι. Και εσείς δεν βγάζετε γκί. Τόσο πολύ είναι η έδρα η οποία κάθεστε. Φοβάστε. Γίνετε ανεξάρτητοι, θα ψηφίσουμε άμα τα γίνετε ανεξάρτητοι. Μιλήστε. Τόσο πολύ φόβο έχετε τον Μαρινάκη.
τι να πω, δεν μπορώ να καταλάβω τη σκέψη σας, δεν μπορώ. Όλοι οι υπουργοί οι οποίοι είναι εκεί μέσα, τόσο πολύ το φοβάσαι, να σας κάνει τι δηλαδή. Να τους ξυλώσει, να τους φάει τη θέση, να χάσουν τα φράγκα, αλλά να χάσουν την καρέκλα. Όταν ένας ονόματι κύριος Μαρινάκης, βάζουμε το κύριος μπροστά, με κάπα πολύ μικρό, δεν εισπράττει ένα ενίκιο από το κτίριο το οποίο έχει παραδώσει και στεγάζουν τα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας εκεί πέρα. Τόσο ξεφτύλα. Έχει ξεσηκωθήκαν όλοι, ρε, πάρε το χαμπάρι. Όλος ο κόσμος. Κάνανε μεγάλο λάθος, ξέρεις. Πολλά λάθη έχουν κάνει, αλλά όταν είσαι σε πανικό και σε παραλήρημα και υπάρχει αυτή η αναμπουμπούλα, κάνεις και το μοιραίο και λάθος. Όπως είπε ο καλός φίλος Φιλάρωτος, λέγαμε Λαζοπόντιος και τα λοιπά. Ήταν ένα... Λαζογερμανός. Για τους ανθρώπους που... Τον Αμερικάνο, τι πρέπει να το πούμε, ο Αμερικάνος, ο Εγγλέζος, ο Γάλλος. Ακριβώς. Ξεφτυλισμένοι. Γεια σου, Γιώργο μου. Ο παππούς τι είπε μετά το παιχνίδι. Δεν ήθελα να ακούσω τίποτε... Δεν ήμουν τόσο αυτό ακριβώς. Χθες είχα, δηλαδή δεν είχα πραγματικά κανένα περιθώριο να αφήσω να μου χαλάσουν το κέφι. Οι γραφικοί. Ή τίποτες. Τέλος πάντων. Έγινε, Γιώργη μου. Έγινε, σε χαιρετώ. Σε χαιρετώ. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Καλώς το Παναγιώτη. Τι έγινε. Έλα, καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα, ας πούμε. Ναι. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Ευχαριστήθηκα εγώ που είδα ότι αυτεπάγγελτα κυλήθηκε ο... Άριος Πάγος. Ο Άριος Πάγος για την αθλητική βία. Θέλω να επισημάνω το εξής. Πρόλαβε και έκανε μήνυση στον Ολυμπιακό για ρατσισμό ένας μπαγλαμάς που έχει το παρατηρητήριο του Ελσίνκη κατά του ρατσισμού. Ναι. Ένας Δημητράς. Ναι. Ο οποίος βγαίνει, τον είπε στον άλλον, ας πούμε, αδερφή, μήνυση. Τον είπε στον άλλον, τον ντέγε μαύρο, μήνυση. Ξέρεις, ψάχνει και κάνει μηνύσεις, ας πούμε. Ναι. Νομίζω ότι θα πρέπει να βγάλει μια ανακοίνωση ο ΠΑΟΚ να αποστασιοποιηθεί από αυτό. Δεν έχουμε ανάγκη από τέτοιους τύπους να μας. Δεν ξέρω ακριβώς τι είναι αυτός και περί τίνος πρόκειται. Κοιτάξτε να δεις είναι. Είπε στον άλλον, ας πούμε, Σκοπιανό και όχι Βορειομακεδόνα, μήνυς. Ναι. Είναι ένας τύπος, ας πούμε, ο οποίος ξυπνάει το πρωί και σκέφτεται σε ποιον θα κάνει. Είναι ένας οργανισμός, είναι εκπροσωπεί τον εαυτό του, είναι ιδιώτης. Είναι το παρατηρητήριο ναι. του Ελφίνκη ναι. κατά του ρατσισμού. Μάλιστα. Ναι. Νομίζω είχε έδρα στην Έδεσα κάπου τέτοιο. Ναι. Τέλος πάντων. Μπλέκεται και με το Σκοπιανό. Ναι. Ας το κοιτάξει ο ΠΑΟΚ αν ακούει. Ναι, ναι. Okay. Έτσι. Κατά τα άλλα σήμερα ορμάμε. Ούτε ορμήξανε τα λιγούρια στον ταβά με τα κουλούρια. Ούτε συζήτηση. Επειδή βλέπω ότι κανένας, όταν λέω κανένας, πραγματικά κανένας, δεν ασχολείται με το σημερινό παιχνίδι. Και επειδή, όπως είπα και στην αρχή, Παναγιώτη μου, κανένα μάτς δεν κερδίσαμε με χαμόγελα μόνο και με βλέμματα. Μόνο τι ωραίοι που είμαστε. Γι' αυτό μπαίνουμε με το μαχαίρι στα δόντια. Να καθαρίσουμε το μάτς, να παίξουμε και ωραία μπαλίτσα αν είναι εφικτό, γιατί ο αντίπαλος είναι αυτός που είναι. Ο Βόλος, ναι. ο Βόλος ναι. είναι από τις ομάδες που στον προηγούμενο γύρο μας παίξαν ανοιχτά. Φυσικά. Εννοείται. Άρα κανένα, δηλαδή μη φάμε κανένα γκολ στην αρχή και τρέχουμε και άγχος και αυτά. Όχι. Και έτσι δηλαδή δεν υπάρχει λόγος, έρχεται ο Γολγοθάς μπροστά, την άλλη εβδομάδα πάμε να παίξουμε στον πολύ φορμαρισμένο Παναθηναϊκό. Ναι, ξεκινάνε όχι. δύσκολα παιχνίδια και στο κύπελο με αυτούς, αλλά και δύσκολες αναμετρήσεις. Οπότε τώρα όλο αυτό να μας βρει στην κορυφή του πρωταθλήματος, να πάρουμε σήμερα την νίκη και μετά βλέπουμε. Λοιπόν, κάτι τελευταίο. Ναι. Πώς δεν ξέρω αν το διάβασες το δικό στον τοίχο ή σε κάποιο άλλο παοξίδικο. Για πες, θα σου πω αμέσως άμα το είδα. Λέει, εγώ παιδιά, απόψε είμαι με τη Χάρτινη. Να, ναι, από αύριο ναι, ναι. αρχίσω εξομολόγηση. Το είδα, το είδα. Και σε εμάς, και σε εμάς. Τώρα, κοίταξε. Θέλαμε χθες να χάσει βαθμούς ο Ολυμπιακός. Κάθαρα. Όχι. Ο αντίπαλός μας στο πρωτάθλημα είναι ο Ολυμπιακός, έτσι δεν είναι. Ναι, δεν το είδα εγώ το μάτς, αλλά άκουσα από φίλους που το είδανε. Ότι ήταν ένας σκληρός αγώνας και μια να κάνω να διακινηθεί. Άριστος διαιτητής, ένας φοβερός διαιτητής που δεν άφησε, φίλε, αυτό λέμε, ξένους και στην Τζανταλίνα Μανταλίνα. Βέβαια. Να διακινηθήσω να κάνω μια πρόβλεψη. Ναι, βεβαίως. Μακροπρόθεσμα. Ναι. Ο Τιδροκάφουρας θα συνταχθεί με το Σαββίδι. Καλά.
Εντάξει. Δεν περιμένω τίποτα από κανένα, να ξέρεις. Άστο, την προηγούμενη φορά που είχαν δώσει λόγο. Δεν φίλε, άκουσε με Παναγιώτη, θα σου το πω έτσι με πολύ αγάπη. Θα σου το πω με πολύ αγάπη. Δεν περιμένω πραγματικά από κανέναν τίποτα. Τίποτα. Είμαστε τόσο δυνατοί από μόνοι μας που δεν χρειάζεται κανένας. Συμφωνώ απολύτως. Απλώς είναι μια πρόβλεψη γεωστρατηγικού. Ναι, εντάξει, βεβαίως. Μπορεί, αγόρι μου, μπορεί. Έγινε Παναγιώτη. Λοιπόν, σε χαιρετώ. Μην καλείτε άλλο αυτές οι τέσσερις γραμμές που είναι μέσα, γιατί πρέπει να πάω σε διάλειμμα. Θερμή παράκληση. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς το δίδυμο πατέρα. Έλα, ρε, άδερε Κωστάκη. Πώς το είπε η σύζυγος, πώς καταλαβαίνεις τις φωνές. Δεν έχω αναγνώριση, να ξέρετε! Δεν έχω! Έτσι. Χαίρομαι που... Τα πάντα όλα που λες και τα κουάλα τίποτα. Δεν μπορούσαν να είναι όλοι εκεί. Το Σάββατο υπήρξαν αυτοί που είχαν κερδίσει τις διπλές προσκλήσεις που ευγενικά μας προσέφερε η ΑΧΕΠΑ. Λοιπόν, και εκπροσωπήσατε όλα τα ζουμουσάκια, όλους τους αιμοδότες, έτσι, τα 4-5 παιδιά που ήταν στο τραπέζι μας. Και αυτό ήταν σημαντικό για μας, έτσι. Ήταν πολύ ωραίο, όντως. Εντάξει, εγώ με γραβάτα, ας πούμε, και κουστούμι που είναι, τι να πω, μέσα σε... Πολύ ωραίος, πολύ ωραίος. Να σου πω κάτι, μία με το boxing event, μία τώρα, έχω βάλει ήδη στη ζωή που δεν έχω βάλει γραβάτα πάνω 5 φορές και είμαστε μετακουστούμαρισμένα τώρα, επιτρέπετε, τέλος πάντων. Εντάξει. Γιατί όχι. Πήρα από την καλημέρα μου, πήρα από το νου σας καλά το βράδυ, ρε Μάλια, το απόγευμα. 100%. Πρέπει να το πάρουμε αυτό μας για πολλούς λόγους και για να ξαναβρεθούμε ξανά μπροστά στη βαθμολογία. Έτσι. Γιατί μετά έρχονται δύσκολα μας, όπως είπε και ο κύριος Γιώργος πριν. Έτσι. Φιλιά πολλά, γεια σου Κωνσταντίνε μου. Αυτά, καλημέρα και ζου μου σου. Αδερφέ μου, φιλιά. Πάμε να πάρουμε τις δύο γραμμές ακόμα, ναι. Γεια σας. Καλημέρα Κωνσταντίνε. Καλώς το κορίτσι. Καλώς την. Γεια σου Εύη μου. Γεια. Γεια σου Εύη μου, έλα. Κωστή μου, όπως είπες πολύ σωστά, να μας λείπουν οι λυκοφιλίες. Δεν χρειάζεται. Τους είδαμε τις άλλες φορές, τους φίλους. Να λείπουνε μόνοι μας. Τον πράσινο και τον κίτρινο. Ακριβώς. Ακριβώς. Τώρα δεν θα έχουμε και τον άλλο, τον Καραγκιόζη. Κανένας, δεν θέλουμε λοιπόν. Τίποτα. Τους είδαμε. Όνομα δεν λέμε. Τους είδαμε, Εύη μου, και τον πράσινο και τον κίτρινο. Πώς συμπεριφέρθηκαν. Και τόλμησαν να θίξουν τον πρόεδρό μας. Αυτό λοιπόν, είναι. Ήταν μεγάλο λάθος αυτό. Τεράστιο. Θα το πληρώσουν. Πρόσεξε με καλά. Όπως είπαν οι άλλοι ότι ήταν ένας συνωστισμός και το πλήρωσαν. Πλήρωσαν πολλά βέβαια και άλλα μαζί. Δεν ήταν μόνο αυτό. Αλλά αυτά μαζεύονται. Είναι αθρηστικά. Κάποια στιγμή θα το πληρώσουν και αυτοί. Αυτό ήταν πολύ χοντρό. Και αν αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα ανδρίκελο εκεί επάνω που λέγεται Αυγενάκης και κάθεται και ανέχεται τον Μαρινάκη να λέει τον πρόεδρο της ΕΠΟ, ντροπιαστικός, σκυλολόι και αυτά και τα λοιπά, χωρίς να επέμβει να πει κύριε Μαρινάκη, τίποτα. Όπως είναι αυτός, πώς μιλάτε στον πρόεδρο της ΕΠΟ, έτσι, τίποτα. Δεν φταίει ο Αυγενάκης, φταίει ο Μητσοτάκης. Δεν φταίει ο Αυγενάκη. Ο Αυγενάκη βρίσκεται και τα κάνει. Πού είσαι, ακριβώς, έλα εδώ, κούλι. Μεγάλε, τι κάνει εσύ. Όπως τότε η άλλη μιλούσε για συνωστισμό και ο Τσίπρας σφύριζε. Ακριβώς, τα ίδια είχαμε πει για αυτούς. Και εδώ σφυρίζει και εδώ. Τα ίδια, δεν έχουμε κόμμα. Στην εκπομπή το ξέρετε, έτσι. Θα τα πληρώσει και αυτός. Και μάλιστα γιατί αυτός στείλει και ένα μεγάλο, πολύ ευαίσθητο σημείο. Που λέγεται πρόσφυγες. Η ακριβώς. Μητέρα μου, η δική μου, λεγόταν Νοτιάδου. Ήταν από το Ορτάκιο ή της Κωνσταντινούπολης. Δώσαν ό,τι είχαν και δεν είχαν. Τι λες τώρα. Τι λες τώρα. Αρκετά, γιατί είχαν και ζώα. Έκαναν εμπόριο ζώων οι παππούδες μου. Λες. Για να μπορέσουν να μπουν σε ένα καράβι να γλιτώσουν, πήγαν στα Γρήνιο, όπου εκεί πέρα δεν μπορείς να φανταστείς τι μπούλινγκα έχουν υποστεί από τους Ελληνάρες εδώ. Οι πρόστιγες λέγανε, όχι οι πρόσφυγες. Δηλαδή μας βρίζαν και εδώ. Μέχρι να μας αποδεχτούν και να ενσωματωθούμε, ματώσανε. Μπήκαν σε ένα μονοπάτι. Μου, τη μάνα μου και τα ξέρω καλά. Μπήκαν σε ένα μονοπάτι που δεν έπρεπε να πατήσουν ούτε το πόδι τους στην αρχή του μονοπατιού. Ακριβώς. Το μπήκαν ακριβώς. Και το περπάτησαν λοιπόν. Αυτοί που πιάσανε στο στόμα τους τον πόντιο. Τι ακριβώς γινότανε. Άστο, αντέχετε. Δεν έχουν ίχνος, δεν έχουν τσίπα, δεν έχουν τίποτα. Ποια τι τσίπα να έχουν. Αυτοί που στα κανάλια τους παίζουν τα τουρκικά. Αυτοί. Σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ. Θα το πληρώσουν γιατί έτσι πρέπει. Γεια σου Εύη. Σε φιλώ. Γεια. Και προσέξτε με, δεν υπάρχει πίσω από αυτό που λέω για τα τουρκικά ούτε τίποτα εθνικιστικό, ούτε τίποτα χρυσαυγίτικο, ούτε ακραίες αντιλήψεις, ούτε τίποτα.
Ούτε τίποτα. Αρνήθηκαν, λέει, τη βοήθεια. Πήγαμε να στείλουμε τώρα τους ανθρώπους δικούς μας. Πώς τους λένε αυτούς, τους πυροσβέστες, τους ανθρώπους που είναι σε ειδικές δυνάμεις για τις καταστροφές. Και αρνήθηκε η Άγκυρα να στείλουμε όπως είχαμε στείλει άλλες φορές. Αρνήθηκαν. Ναι, γεια σας. Καλημέρα, Κωστή. Καλώς το παιδί. Έλα. Έλα, αδερφέ μου. Clark Kent. Clark, εσύ τελευταίος, μην παίρνετε άλλο. Πρέπει να πάω σε διάλειμμα. Θερμή παράκληση. Έλα, έλα, αδερφέ μου. Έλα. Λόγω του ότι ήμουνα εκτός Θεσσαλονίκης για αρκετό καιρό, ήρθα που προσπαθούσα να ακούσω τις εκπομπές σου. Το νου μας για σήμερα, σίγουρα. Αυτό μην ακριβώς. Έχουμε... Γιατί μας έχουν δοθεί πολλές ευκαιρίες μέσα στο πρωτάθλημα και τις έχουμε χάσει μέσα από τα χέρια μας. Φυσικά. Δεν θέλουμε να σκεφτόμαστε έτσι. Ακριβώς. Για αυτό που έβγαλε η ΠΑΕ Ολυμπιακός, δεν έχω τίποτα άλλο να πω. Παρά δηλαδή, αυτός που το έγραψε εγκρίθηκε από όλους και είναι ναι, κάν το στυλ το βγάλτο. Γιατί αυτό προφανώς δεν βγήκε από έναν, κάποιος το συζήτησε, είπε κάπως να πικάρουμε τον ΠΑΟΚ. Και βρήκαν αυτόν τον τρόπο, να πικάρουμε. Μόνο που δεν μας πικάρανε, μας θύωσαν. Τι λες τώρα, και ο θυμός μας μεγάλο λάθος, φίλε. Θα γίνει ποτάμι, φίλε, ποτάμι, όχι κόκκινο, ασπρόμαυρο αυτή τη φορά. Έπαιξαν πραγματικά και έχασαν, να το ξέρετε. Όλο αυτό το επικοινωνιακό τσουνάμι, όλο αυτό το μίσος το οποίο το διαχέουν στην ελληνική κοινωνία, ποδοσφαιρική, πολιτική, οικονομική, οπαδική, διαιτητική, όλο αυτό το πράγμα γυρίζει μπούμεραγκ. Έκαναν πολλά λάθη, αυτό όμως το ότι είπαν τον Πόντιο Ρώσο, αυτό ήταν, φίλε, το κερασάκι, να ξέρεις. Ήτανε λάθος τεράστιο. Δεν το έχουν καταλάβει ακόμα. Δεν το έχουν καταλάβει. Εντάξει. Αυτό, φιλιά, να μην σε καλησιά, γεια σου, καλησιά, σε όλους, γεια σου αδερφέ μου, να σε καλά, Ζουμου σου αδερφέ μου, να σε καλά. Πώς το είπε ο Πόντιος, και κατάφατσε το είπε εκεί που έτρεμε, που τα διάβαζα από μέσα, πείραξες αυτά που αγαπώ, την οικογένειά μου, τον ΠΑΟΚ, θα το πληρώσεις μέχρι τελευταίας δεκάρας. Άγγιξες και έπιασες στο στόμα σου τα ιερά και τα όσια, θα τα πληρώσεις, τελείως, αν πεις, ξέρουν αυτοί, μα δεν έχουν για να ξέρουν τι είναι και τι σημαίνει. Να του θίγεις του αλουνού την καταγωγή, τα ιερά και τα όσια, τους προγόνους του και μαζί στο πρόσωπό του εκατομμυρίων ανθρώπων. Τώρα θα δεις τη γλύκα. Κάνατε μεγάλο λάθος. Τεράστιο. Λοιπόν, θα πάμε σε διάλειμμα. Θυμίζω, ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης, Αδρέα Παπαδρέου 10 στο Κορδελιό, Ξιαόμι κινητά και εξαιρετικά πράγματα, όχι μόνο. Αιγαίων και στο δικητήριο και στο Ρόκαστρο, οι δύο ψαραγορές, 214.000 για το δικητήριο. 69-56-66 για το Ρόκαστρο, εκλεκτά πεντανόστιμα θαλασσινά, κάντε τη βόλτα σας. Έρχονται και στο σπίτι σας έτοιμα και με μια ελάχιστη επιβάρηση ψημένα και τηγανισμένα. Νικολαίδης Αγροπλαστία, Καραολή και Δημητρίου 237-163, αυτός είναι ο κορυφαίος στην τούρτα, νούμερο 1, σε ψωμιά, σε γλυκά, ό,τι θέλετε. Υπέροχα. Και βέβαια Τσαντεκίδης, δεν υπάρχει δεύτερος. Στο μεταχειρισμένο αυτοκίνητο, 20 χρόνια, 682-202, μπείτε και στο tsandekidiscars.gr. Στο Ρεόκαστρο ανεβαίνοντας απέναντι τα τζάμπο. Θα δείτε Τσαντεκίδης αυτοκίνητα, κάντε δεξιά. Θα μπείτε μέσα να δείτε τον υπέροχο στόλο που έχει ατρακάριστα, εννοείται, με γραπτή εγγύηση, με πληρωμή όπως εσείς μπορείτε και θέλετε. Και λέτε ότι ακούσατε την εκπομπή, να σας περιποιηθεί ακόμα καλύτερα το δίδυμο, τα αδέρφια Χάρης και Αβραάμ. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε! Δώσ' του! Λοιπόν, διαβάζω στο inbox το μήνυμα. Με κρατήσατε σε πολύ δύσκολες εποχές, λέει ο Σταύρος. Διαβάζω μόνο αυτά που μου είπε ότι μπορώ να διαβάσω. Λοιπόν, και ο αθλητήριος. Δεν μπαίνω κάπου αλλού. Μπαίνω μόνο σε εσάς για να διαβάσω. Εμείς, το έχω πει πολλές φορές, δεν είμαστε site στον αθλητήριο. Η Χρύσα εκεί είναι από το πρωί μέχρι το βράδυ, όχι συγκινητική, όχι δίπλα. Τα έχω πει πολλές φορές για τη Χρύσα Άντσου. Και είναι εκεί μονίμως να φορτώσει και τον αθλητήριο, έτσι και το zoomusu.gr. Είναι πάνω της αυτό το πράγμα και το έχω πει πολλές φορές. Όπως επίσης και στις δράσεις, στις αιμοδοσίες, αυτή ήταν που τα πέρασε όλα αυτά στον αθλητήριο. Αυτή έχει περάσει όλες τις αιμοδοσίες και τα βιντεάκια μέσα. Έτσι. Οφείλω, ευχαριστώ επίσης να πω
Το είπα και τις προάλλες, το λέω και τώρα, γιατί πάντα ξεχνάω όταν μπω σε τέτοιο μονοπάτι. Αυτό το πράγμα όταν ξεκίνησε μαζί με τη Σοφία ήταν και ο Κώστας ο Τσάγκας που τώρα είναι στο εξωτερικό. Με διαφορά λίγων ημερών ήρθαν και μου είπαν, ξέρεις να κάνουμε αυτό. Έτσι. Τώρα, επίσης, ένα διαφορετικό και ξεχωριστό ευχαριστώ για αυτούς που ήρθαν από το εξωτερικό να δώσουν. Ο Νίκος Τεκίδης που αποτελεί για μας ένα πραγματικό παράδειγμα για το τι είναι το Zoom σου. Που ερχόταν από τη Γερμανία, έδινε και έφευγε. Έδινε και έφευγε. Έτσι, ο Χαραλαμπίδης, ο Βαγγέλης, όλα τα παιδιά που ήρθαν δηλαδή από το εξωτερικό για να δώσουν αίμα και έφυγαν πίσω. Δεν υπάρχουν λόγια για αυτούς. Όσο για σένα φίλε που σε κρατήσαμε στις δύσκολες στιγμές, σε ευχαριστούμε πολύ για τα λόγια, για τα λόγια που γράφεις, για την άμεση ενημέρωση, γι' αυτό είναι υπεύθυνη, γι' αυτό αυτό οφείλεται στη Χρύσα. Έτσι, τα λέω όλα, ο καθένας στον τομέα του, ο καθένας εκεί που υπάρχει και προσφέρει. Είμαστε ξεκάθαροι σε αυτό, ξεκάθαροι. Πάμε στις γραμμές τώρα, 2310-287-888, να ανοίξουμε, να μιλήσουμε αντάμα, να θυμίσω ότι η δεύτερη ώρα είναι προσφορά, χορηγός Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνγκιοι, 705-750, εκεί θα φάτε εκλεκτά πεντανόστιμα πράγματα, πεντανόστιμα πραγματικά. Φυσικά, σε ένα πλήρως ανακοινισμένο χώρο, και με γλυκό εκλεκτό στο τέλος. Εκλεκτό. Όσο για καυσόξυλο, φυτάς. 705-750 είναι η Λαδόκολα, να το ξαναπώ γιατί με ρωτάτε πολλές φορές για το delivery. 705-750. Για καυσόξυλα λοιπόν, φυτάς στην Όλγας 206 με αποθηκευμένα ξύλα από το Μάρτιο για να είναι τακτοποιημένα, να είναι ξεραμένα, να είναι όπως πρέπει. Ξαναείπα για εσάς που μπήκατε αργότερα στην παρέα μας ότι η ζωή συνεχίζεται. Δεν θέλω να σας μαυρίσω την ψυχή. Είπαμε στην αρχή για το τραγικό συμβάν, για αυτό το αδόκητο, για αυτό τον απροσδόκητο, τον πρόωρο χαμό του Kobe Bryant, της κορούλας του και 7 ακόμα ανθρώπων. Απλά αυτός είναι ο διάσημος, αυτός είναι ο ζωντανός, μάλλον ήταν ο ζωντανός μύθος, γιατί πλέον δεν είναι εν ζωή, αλλά παραμένει, θα παραμείνει το όνομά του για πάντα, η ιστεροφημία που λέγανε. Δεν θέλω να σας μαυρίσω άλλο την ψυχή. Συνεχίζουμε σήμερα στις 6. Υπάρχει αγώνας που πρέπει οπωσδήποτε η ομάδα. Δεν συζητάμε τίποτα άλλο. Αυτό λέμε συνέχεια. Το νου σας ρεμάλα. Έτσι. Το νου σας αυτό. Καλά, αυτό, αυτό. 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 Να σε καλά, φίλε μου. Να σε καλά. Να σε καλά. Λοιπόν, έχω λοιπόν σε τέτοια παιχνίδια συγκεκριμένη συμπεριφορά κάθε φορά. Δηλαδή, όπου βλέπω ότι δεν ασχολείται κανένας, εκεί είναι που τσιτώνω. Γιατί βλέπετε, δεν ασχολείται κανένας με το σημερινό παιχνίδι. Έτσι, όλοι αυτοί, για οτιδήποτε άλλο, μεταγραφικό, για το μάτς την άλλη εβδομάδα, με το Βάζελο, για το Χ, για το όλα όσα συνέβησαν. Δεν ακούω κανέναν να μιλάει για το σημερινό παιχνίδι, λες και το έχουμε πάρει το σημερινό παιχνίδι. Να είστε βέβαιοι ότι οι παίκτες του Βόλου δεν έχουν να χάσουν τίποτα απολύτως. Ούτε θα φοβηθούμε έτσι, αμάν και ντε και τι θα κάνουμε και έτσι. Δεν λέω αυτό. Λέω όμως το μαχαίρι στο στόμα, ευκαιρία μετά από 3 συνεχόμενα μέτρια παιχνίδια. Δηλαδή και με την ΑΕΚ δεν παίξαμε, και με την Τρίπολη δεν παίξαμε, και με τη Λαμία δεν παίξαμε. Καλά. Ευκαιρία η ομάδα να ανεβάσει ένταση. Να φρεσκαριστεί, να παίξει και ωραία μπαλίτσα, να ευχαριστεί τον κόσμο που σήμερα, παρότι εργάσιμη, θα πάει να γεμίσει και πάλι το γήπεδο. Πάμε στις γραμμές 2310-287-888. Παρακαλώ, καλημέρα σας. Ναι. Ναι, καλημέρα. Καλώς το παιδί, καλώς τον. Έλα ρε Κότσο. Έλα Δήμο, έλα αδερφέ μου, έλα αγόρι μου. Τι γίνεται, πρώτα απ' όλα συγχαρητήρια για τη βράβευση, για όλα αυτά, γιατί εσείς είστε πραγματικά αυτοί που παρακινείτε τον κόσμο και πραγματικά σας αξίζει όχι μόνο αυτό, πολλά παραπάνω. Να είσαι καλά Δήμο, να είσαι καλά. Είναι, αυτό έχουμε πει πολλές φορές, είναι η δύναμη του μικροφόνου, η δύναμη της εκπομπής, όλων των ακροατών, που
κάτι το οποίο ήταν απλά, θα ήταν χωρίς το ραδιόφωνο, ήταν μια παρέα που θα προσπαθούσαμε μέσα από το Facebook. Βεβαίως μεγάλη και η δύναμη του διαδικτύου, αλλά είναι και εκπομπή που μας δίνει τη δυνατότητα να επικοινωνήσουμε τέτοιες δράσεις. Έτσι. Έτσι, 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 έτσι. Πάντα. Και για τον άνθρωπο που πέθανε τόσο νέος, πραγματικά όταν τα άκουσα εχθές, όσο και χαρά να είχα το ότι έφερε χ Ολυμπιακός, όσο και χαρά να... Καταλαβαίνεις τι εννοώ. Άστο, τίποτα, τα σκέπασε όλα αυτά, δεν υπάρχει τώρα. Το σκέπασε τα πάντα όμως. Μα τι να λέμε τώρα. Δεν χωράει. Παλιότερα στο έχω πει αυτό, εγώ ήμουν μπασκετικός, δηλαδή λάτρευα το μπάσκετ, μόνο μπάσκετ, δηλαδή μόνο για το μπάσκετ, αργότερα εντάξει. Τέλος πάντων, και θέλω να πω, παιδιά, όλοι να βοηθάνε, κάποια στιγμή το αίμα, όλα αυτά θα χρειαστούν, πάντα χρειάζονται. Μακάρι, όπως το λες και εσύ ρε Κωστή, να μην θελήσετε ποτέ να χρειαστείτε αίμα ή οτιδήποτε άλλο. Μακάρι, απλά πρέπει να το κάνουμε όλοι, όσο μπορεί ο καθένας με όλα αυτά που γίνονται. Τέλος πάντων, Κωστή, κλήρωση είναι και μέσω τηλεφωνών. Βεβαίως, βεβαίως. Ωραία, βάλε με και εμένα. Πες μου τα τρία τελευταία. 127. Έγινε. Γεια σου Δήμο. Έγινε. Σε χαιρετώ. Δήμου σου, αδερφέ μου, να σε καλά. Να σε καλά. Να σε καλά. Αυτό είναι Ζούμου σου. Αυτό που ζήσαμε σε όλες τις αιμοδοσίες με τους ανθρώπους που ήταν εκεί. Είπα και αυτούς που ήρθαν έστω και μία φορά. Πρέπει να πιάσω. Άμα θα ξεχάσω τώρα, σίγουρα θα ξεχάσω ανθρώπους που ήρθαν. Έτσι. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν είναι πια ανάμεσά μας. Η τουλάρα μας που ήταν σε όλες τις αιμοδοσίες. Λοιπόν, εντάξει, τι να λέμε τώρα, τι να πούμε, δεν υπάρχουν. Πάμε. Καλημέρα σας, καλημέρα. Καλημέρα Κωστή. Καλώς τον, έλα Χριστάρα μου. Καλή εβδομάδα. Έλα αδερφέ μου, έλα, καλή εβδομάδα. Συγχαρητήρια για τη βράβευση και για όλα τα παιδιά, για όλους όσους συμμετέχουμε, είτε δίνοντας αίμα, είτε κάποιες φορές λόγω συγκυριών δεν μπορούμε, είτε άλλοι λόγω προβλήματος υγείας. Για εσάς, μόνο η παρουσία είναι ικανή να δώσει έτσι το κίνητρο να έρθει και ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να μην το γνωρίζει ή οτιδήποτε άλλο. Και μου άρεσε κι άλλο γιατί ήταν χθες πάρα πολύ ωραίο το αντιπροσωπευτικό δείγμα από τα ζουμουσάκια. Δηλαδή η παρέα που ήταν από ό,τι είδα ήταν φανταστική με Μαρία, με Σότο, Λιάννα, με Σοφία. Εκλεκτή. Και είναι κι άλλοι τόσοι που θα μπορούσαν να είναι εκεί και δεν ήταν. Ακριβώς. Αυτές τις προσκλήσεις μας έδωσαν, έτσι, αυτές τις προσκλήσεις δώσαμε κι εμείς και εντάξει, είπαμε. Είναι όλοι αυτοί που δεν ήταν εκεί και θα μπορούσε να είναι όλοι. Είπα ονόματα υγεία, και... Υγεία, ναι. Πάνω απ' όλα υγεία. Υγεία είναι και αφορμή αυτό το συμβάν που έγινε με τον Kobe Bryant και ας είναι αιωνία η μνήμη του και όλων των ανθρώπων που πέθαναν, γιατί δεν ήταν μόνο ο Kobe. Έτσι ήταν και παιδάκια μέσα και 9 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Γι' αυτό λέμε εκτός από υγεία και τύχη φίλε, τύχη. Τύχη να ευχόμαστε να δίνουμε πάντα τη θετική μας ενέργεια στον κόσμο. Αυτό. Όταν δίνουμε μια ευχή να τη δίνουμε με την καρδιά μας. Έτσι. Και να μην κοιτάμε με αρνητισμό τους γύρω μας για οτιδήποτε μπορεί να έχουν, είτε υλικό αγαθό είτε ακριβώς προσωπική χαρά. Ακριβώς. Λίγο να βάλουμε λίγο καλύτερη σκέψη. Έτσι. Ζούμε σε έναν κόσμο που κυριαρχεί η κακία, η κουτοπονηριά κτλ. Αυτό θέλουν να προάγουν. Αυτό το πράγμα που κάνανε όλοι αυτοί ησυχαμένοι και με την αφορμή στον πρόεδρό μας την επίθεση είναι αυτό. Αυτό θέλουν. Λες και θέλουν να ποτίσουν μίσο στον κόσμο. Δηλαδή αυτή η ρεκοστή για να καταλάβεις ότι είναι το κεφάλι τους τόσο χοντρό που ούτε για πατσά δεν είμαι βέβαιος αν μπορεί να κάνει. Δηλαδή να το κάνει σαν μοτάρο κεφάλι. Τραγικό. Πανηγυρίζει ο άλλος. Λέει, είναι, λέει αφού λέει δηλώνει Ρώσος πολίτης. Αφού μένει στη Ρωσία ρε γκασμά. Τι να δηλώσει. Βρετανός. Είναι οι ίδιοι που την έπεσαν στον ball boy για την ενέργεια του Σεμέδο. Είναι οι ίδιοι που είπανε, ενώ ο άνθρωπος βγήκε μετά, την κατάλαβε τη βλακία. Τέλος πάντων, ή του είπαν. Και ο Μαρτίνς. Και ο Μαρτίνς, προχθές. Κύριος. Δεν έχω να πω τίποτα. Έχουν ξεφυλιστεί στο βωμό της επιτυχίας και να υπερασπιστούν για ένα 10€ τον μεγαλοηγεμόνα εδώ αυτή τη στιγμή του μπερλουσκονισμού της Ελλάδος. Δεν καταλαβαίνουν τίποτα φίλε. Θα πατήσουν επιπτωμάτων τα πάντα. Οι άνθρωποι πανηγυρίζουν και λένε ότι η οικογένεια Μαρινάκη είναι λέει απόγονος του Ιψηλάντη και δεν γνωρίζουν τα όρθια τα πόδια ότι γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη πρώτα απ' όλα, εκτός αυτού, αλλά ότι ήταν στην Κωνσταντινούπολη και η δεύτερη γλώσσα ήταν τα ρουμάνικα. Δηλαδή
οι άνθρωποι είναι τόσο ανιστόρητοι και τόσο αναγκέφαλοι, ρε παιδί μου. Έχουν απλά μίσος και μένος για να πετύχουν με κάθε τρόπο αυτό που θέλουν. Δηλαδή εδώ, εσύ πιστεύεις ότι ήταν τυχαία αυτό το ενδιαφέρον της Γούλης για τον Ολιβέιρα που έκανε άνω κάτω την ΑΕΚ και βέβαια. Ο τύπος δεν υπήρχε και περπατούσε. Δεν υπήρχε. Μπήκε και περπατούσε. Όπως ξαφνικά υπήρχε πριν 4 μέρες ενδιαφέρον του Ολυμπιακού για το Σεμέδο του Όφη. Ναι. Και βγήκε προχθές ο φίλος. Όχι για το Σεμέδο, για το Φιγκερέιδο. Όχι, το Σεμέδο, Σεμέδο. Σεμέδο. Ναι, έχεις δίκιο. Εγώ μπερδεύτηκα, ναι. Και βγήκε ο φίλος προχθές να μας την πει, λέει ότι ψάχνουμε φθηνές δικαιολογίες. Φίλε, δεν ψάχνουμε φθηνές δικαιολογίες. Έχουμε να κάνουμε με ανθρώπους. Σε εμάς εδώ, είπετε το πράγμα, σε εμάς. Ναι, μετά από μένα που βγήκε όταν είπαμε για τον αγωνιστικό χώρο, ότι ήταν χωράφι. Θα ρωτήσω προπονητή, και ο προπονητής ψάχνει φθηνές δικαιολογίες. Το ότι στο γήπεδο της Νέας Μύρνης είναι ο πρώτος τραυματισμός του Κρέσπο εδώ και 4 χρόνια. Γιατί ήταν ακούρευτο το χόρτο και απότιστο πάλι, είναι τυχαίο. Τα αναφέρουμε χωρίς να ψάχνουμε δικαιολογίες. Δεν μπορούμε όμως να μην τα πούμε. Και πάντα στο τέλος λέμε ότι ναι, δεν ήμασταν αυτοί που έπρεπε, αλλά υπήρχε και αυτό. Δεν λέμε ότι δεν τα φορτώνουμε αλλού, έτσι. Δεν γίνεται να αποκρύπτουμε βασικά γεγονότα. Φυσικά. Τώρα, το σημαντικό είναι για σήμερα, για να μην υποτιμάμε κανένα. Το θετικό είναι ότι ο Βόλος, έτσι πως τον έχω δει σε όλα τα παιχνίδια, πάει να παίξει ποδόσφαιρο. Προσπαθεί να παίξει φυσικά, δεν παίζει ταμπούρι. Ναι. Οπότε συνήθως με τις ομάδες δεν έχουμε πρόβλημα. Θέλει συγκέντρωση, τίνγκα το γήπεδο, φωνή και πάμε. Ακριβώς. Πάμε έτσι. Να πάρουμε την νίκη και από εκεί και πέρα, όταν θα βλέπουν την πλάτη μας, ξέρεις, τους πιάνει κρύος υδρότης, οπότε περιμένουμε το επόμενο επεισόδιο. Πιθανόν σήμερα να είναι πάλι στημένο το πρωτάθλημα. Αυτό. Δεν σταμάτησαν να φωνάζουν. Γεια σου Χριστό μου. Δεν σταμάτησαν να φωνάζουν για το πεντακάθαρο γκολ του Μάτο στη Λαμία μέσα στη βδομάδα. Ουρλιαχτά, κλάψα, φασαρία. Δεν σταμάτησαν. Έτσι. Που αποδείχτηκε ότι το ΒΑΡ πρώτα λειτουργήσε και είδε ο Σιδηρόπουλος στη φάση ότι ήταν πεντακάθαρο το γκολ και μετά κόλλησε. Αλλά πιαστήκαν εκεί πάνω να δημιουργήσουν την αναμπομπούλα, έτσι. Ναι. Καλημέρα σας. Παρακαλώ. Καλώς τον. Έλα, Γκόραν, έλα. Καλώς τον, παιδί. Καλώς τον. Αδέρφια, να ξεκινήσω κι εγώ με την απώλεια του Kobe Bryant. Rest in peace. Μεγάλε, και όλοι οι υπόλοιποι άνθρωποι που χάθηκαν μαζί του, ας αναπαύονται εν ειρήνη το παιδάκι του. Μεγάλο, τραγικό γεγονός. Επισκιάζει, θεωρώ, τα πάντα αυτή τη στιγμή. Ακόμη και τον κορονοϊό. Εντάξει. Λοιπόν, μεγάλη απώλεια αυτού του ανθρώπου με το έργο που έχει κάνει και έχει δώσει, πολιτιστικά και πολιτισμικά. Δυστυχώς έτσι επέλεξε ο Θεός να τον πάρει κοντά του. Εμείς μένουμε σε αυτό και αναπαυόμαστε με αυτή τη σκέψη. Ναι. Και απλά είναι ένα δίδαγμα, Αποστόλη. Σε όλους τους οικείους των ανθρώπων που χάσαν τα χαμένα τους πρόσωπα. Λοιπόν, να πω επίσης, παιδιά, ότι χθες το ανώτατο όργανο της πόλης στο μπάσκετ που λέγεται ΕΚΑΣΤ είχε καλεσμένο τον κύριο Αυγενάκη στην κοπή της πίτας. Είδα. Δεν ξέρω αν γνωρίζω πολύ. Ήταν ο κύριος Αυγενάκης στην κοπή της πίτας. Στις κοπές, φίλε, πρώτος στην πίτα. Μπράβο, στην οποία ΕΚΑΣΤ, παρεπιπτόντος, να πω ότι απαρτίζεται από ανθρώπους που είναι προσκύμενοι οι περισσότεροι στο συμπολίτη, έτσι. Ναι. Τον Νοάρη. Ναι. Okay. Και ο κύριος Λόρτος και άλλοι, και ο κύριος Τσουμής και άλλοι και άλλοι και άλλοι πολλοί εκεί μέσα, και ο Χάρης Παπαγεωργίου, όλοι ήταν εκεί αυτοί, συν τον κύριο Ορφανό. Μάλιστα. Τι έγινε, κύριε Ορφανέ, τι έγινε, κύριε Ορφανέ, ακολουθούμε τη γραμμή του κόμματος, έτσι. Είπε τίποτα. Αλλά... Είχαμε καμία δήλωση, ναι. Τίποτα. Έγινε καμιά... Δεν νομίζω, απολύτως τίποτα. Μα μόνο, να σου πω κάτι, μόνο που παραβρίσκεται εκεί, συνενείς αυτά που γίνονται. Ναι. Και είδα και φωτογραφία δίπλα-δίπλα. Είδα και φωτογραφία δίπλα-δίπλα. Εγώ που αντιδρώ στο σύστημα της ΕΚΑΣ το πώς λειτουργεί με τα αναπτυξιακά, το παιδί μου φέτος δεν το έστειλα. Ούτε το στέλνω στους αγώνες ΕΚΑΣ, ούτε έστειλα το βαθμό του που είναι 19,5 για να βραβευτούν που βραβευτήκαν τα παιδάκια. Αυτός είναι ο τρόπος αντίδρασής μου, εμένα προς την ΕΚΑΣ. Ακριβώς. Εσείς, κύριε Ορφανέ, τι κάνετε λοιπόν που θεωρείστε και παοξής? Θεωρείστε, δεν είστε για μένα. Και αυτός και άλλοι πολλοί σιωπή, εκοφαντική σιωπή. Εκοφαντική. Έτσι. Και άλλοι πολλοί. Πολλοί. Λοιπόν, και αυτοί που κυβερνάνε τώρα και οι προηγούμενοι και όλοι.
εκοφαντική. Εκοφαντική, αν γινόταν αντίστοιχο θέμα στον Πειραιά, όλοι οι βουλευτές, ανεξαρτήτως κόμματος Αποστόλη, θα είχαν ξεσηκώσει την κοινωνία. Θα είχαν κάνει ερωτήσεις στη Βουλή, θα είχαν βγάλει ανακοινώσεις, θα είχαν κάνει διαμαρτυρίες, θα είχαν χαλάσει τον κόσμο, στα κανάλια παντού. Παντού, έτσι. Καλά μας κάνει ο Τούρκος. Δεν θέλουμε τη βοήθειά σας, ρε παλικάρια, για το σεισμό. Δεν τη θέλουμε, φάτε την. Ακόμη μια τάπα από τον Τούρκο. Κατάλαβες. Έτσι. Πάρα καλά μας ξηγιούνται. Ναι. Αυτό μας αξίζει. Αυτό μας πρέπει. Δεν σας χρειαζόμαστε. Μόνο όταν είναι να πάρετε κανένα τουρκικό σύριαλ. Εκεί. Να αγοράσετε κανένα σύριαλ. Εκεί μια χαρά, φίλε. Όλα τέλεια. Όλα. Ο Παππούλης εχθές πάλι έβγαλε τα δικά του. Έλεγε, λέει, 2-2 λέει μέσα εκεί στο καμαράκι. Τι δουλειά έχουνε. Ούτε καν. Χθες ήμουν τόσο χαλασμένος με τον Κόμπι Μπράιαν που δεν άφησα τον εαυτό μου. Δηλαδή δεν είχα περιθώριο καθόλου. Εγώ το είδα όταν έβλεπα στο Facebook για αυτήν την ιστορία και είδα για τις δηλώσεις που έκανε. Και έλεγε 2-2 στο καμαράκι. Πες μας και τι κάνουνε μες στο καμαράκι 2-2 ώρα μετά. Πες μας, στην πανιέρα 2-2. Και δεν είναι από τον ΚΑΠ αυτό και δεν πρέπει να γίνεται αυτό. Ποιος για τον ΚΑΠ, οι ίδιοι. Δεν υπάρχουνε τώρα, εντάξει. Έγινε, Αποστόλη μου, σε χαιρετώ. Περιμένουν πολλά στη συνέχεια, απλά δεν πολλά. Το ξέρουνε. Κάναν μεγάλο λάθος. Μεγάλο. Μόνο αδερφέ, όσο ποτέ. Φιλιά! Γεια σου, Γκόραν, γεια. Αυτές που είναι μέσα γραμμές, οι τρεις, θερμή παράκληση, μην παίρνετε, γιατί πρέπει να πάμε σε διάλειμμα. Ναι, γεια σας. 1, 2, 3. Έλα, Μένιο μου, έλα. καλημέρα. Λοιπόν, γελάω. Είναι πικρά τα γέλια, γιατί πολλά σκέφτομαι. Αλλά το 1-2-3 ήθελα να το πω. 3 βαθμούς στον Ολυμπιακό, γιατί η ΑΕΚ παραδέχτηκε ότι είναι καλύτερη ομάδα του πρωταθλήματος. Ναι, καλά, εντάξει, αυτά τώρα γελάνε. 3 βαθμούς στην ΑΕΚ, γιατί ο Ολυμπιακός είπε ότι έφερε σοβαλιά με μια από τις πιο δύσκολες ομάδες του πρωταθλήματος. Ναι. Γελιότητες. Okay, εντάξει, αυτό είναι άποψή τους. Επιτρέψτε μου να είναι αυτό το χώμα που σκεπάζει και τον Κόμπι Μπράιαν, αλλά επιτρέψτε μου να είναι αυτό το χώμα που σκεπάζει μια 25χρονη νεαρά κουπέλα που πιθανόν να παντρευόταν σε μια εβδομάδα, πριν από 8 μέρες, και κανένας μας δεν βγάζει άχνα. Δεν πιστεύω να είμαστε υποκριτέ. Λοιπόν, και επειδή δεν θέλω να φύγεις τον παραπάνω... Για τι θέμα μιλάς τώρα, δεν κατάλαβα που αναφέρεις. Λέω, Κωστή μου, πριν από μια εβδομάδα, 8 μέρες, μια 25χρονη χτυπήθηκε από πίσω με το αυτοκίνητό της, πήρε φωτιά και είχε τραγικό θάνατο. Εδώ στη Θεσσαλονίκη. Προστεί τόσος δώρος. Εδώ στη Θεσσαλονίκη. Άμα θέλετε την άποψή μου και άφησε μου ένα λεπτό και μετά θα πει, διόρθωσέ με και... Ναι, απλά σε ρωτάω, δεν ξέρω για εδώ στη Θεσσαλονίκη έγινε αυτό. Γιατί, Κωστή μου, αυτό που έγινε με τον Κόμπι Μπράιαντ έγινε εδώ, στην Αθήνα έγινε. Α, μάλιστα. Τι σημασία έχει. Όχι, δεν το ξέρω το περιστατικό γι' αυτό. Φίλε, άκουσε με λίγο. Ξέρω πολύ καλά ότι τώρα λέω ενάντια σε όλους μας. Τι ενάντια. Υπάρχει κάποιος που διαφωνεί. Τι, περίμενε λίγο, ρε Μένιο. Τι ενάντια. Δηλαδή υπάρχει κάποιος που διαφωνεί σε αυτό που λες. Με ενοχλεί το ότι πέθανε μια συμπατριώτησά μου πριν από 8 μέρες. Με άθλιες συνθήκες. Ναι. Και κανένας μας δεν έβγαλε λέξη να πει, ρε παιδιά. Αφού το ξέρεις, αφού άλλος είναι φίρμα. Άφησε με να το πω όμως εμένα. Πες το, να το πεις. Καλημέρα. Όχι τόση υποκρισία. Αγαπώ όλους εσείς που αναφέρθηκαν στον Μπράιαντ, αλλά μη τόσο υποκρισία. Δεν έχετε ακούσει για εκατοντάδες κάθε εβδομάδα, άντε κάθε μήνα, κάθε εξάμηνο. Αυτό είπα όταν μπήκα, Μένιο. Ότι φεύγουν άνθρωποι, λέει... Εάν το είπες, σου ζητώ συγγνώμη. Όχι, μα δεν τα έχεις βάλει μαζί μου. Λέω ότι φεύγουν άνθρωποι, όμως αυτός είναι που ήταν φίρμα παγκόσμια και γι' αυτό προβάλλεται. Φεύγουν άνθρωποι κάθε μέρα. Και στα λοιπόν, τροχέα και παντού. Να κλείσω, ναι. Κλείσω ως εξής και λίγο πιο ήρεμα. Δεν χάνουμε τίποτα από το θάνατο αυτού του ανθρώπου που είναι τραγικός για την οικογένειά του. Εντάξει, γιατί τόσος οδυρμός, δίπλα μου συμβαίνει. Χάνονται τα 17χρονα, τα 22χρονα. Τι γίνεται, συνέχεια, ρε παιδιά, και πήγαινουμε 400.000 χιλιόμετρα μακριά από τον άνθρωπο ποδοσφαιριστή ή μπασκεμπολίστα που σταμάτησε και την καριέρα του. Και ήταν λαμπρός ποδοσφαιριστής, καλοσφαιριστής. Λαμπρός άνθρωπος. Μα το παιδί το άλλο, το 22χρονο μας, γιατί δεν το αναφέρουμε μια κουβέντα. Δεν αντιλέγω. Αυτή ήταν η ένστασή μου. Καλημέρα. Να σε το παιχνίδι θα καλά. Το πάρουμε. Αυτό, εντάξει, αυτό, δεν αυτό, το συζητάμε. Να αυτό. Παίξουν καλά τα παιδιά μας. Την καλημέρα μου. Σας αγαπώ όλους. Ας λέω τα δικά μου. Να τα λες. Εννοείται, ρε παιδιά. Αλλά το καταλαβαίνετε.
αυτόν τον 22χρονο που φεύγει, τον κλαίει η μάνα του, τον κλαίει η γειτονιά του, τον κλαίνε πέντε φίλοι του. Ο άλλος που είναι μια παγκόσμια προσωπικότητα, είναι πολύ φυσιολογικό. Έτσι. Ναι, γεια σας. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Καλώς τον. Κωστή, ο Βασίλης είναι ο πατέρας του μικρού Νίκου. Α, γεια σου Βασιλάκι μου. Έλα αδερφέ μου. Καλά αγόρι μου. Καλά αγόρι μου. Όπως και εγώ που σας ακούμε πάρα πολύ, πήρα για να ευχαριστήσω περισσότερο την ΠΑΕ ΠΑΟΚ που θα βοηθήσει, θα μου δώσει μια ανάσα για τον αγώνα που δίνω. Α, σήμερα είναι τα έσοδα πηγαίνουν... Πες μου λίγο ρε Βασίλη, πες μου λίγο. Εντάξει, είναι δύσκολος αγώνας. Δυστυχώς, όταν πήγα στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ για να μιλήσω με τον Τάσο, είδα δύο φακέλους ογκοδέστατους, πράγμα που σημαίνει ότι... Χαμός γίνεται. Χαμός. Είναι πολλές περιπτώσεις. Αυτά που λένε για τον Ρώσο που δεν βοηθάει, ήθελα να πω ότι ο Λιπά θα καλύψει μέρος από την τσέπη του και δεν το γνωρίζει κανείς και το λέω εγώ, ας μου επιτραπεί να το πω, γιατί είναι πολύ συγκινητική όλη αυτή η ιστορία που έχει γίνει και για το γιο μου. Τι ακριβώς έχει το βλαστάρι σου? Ο μικρός έχει ρετινοβλάστομα στο δεξί μάτι, είναι καρκίνος αμφιβληστροειδούς. Είναι σπάνιο. Αντιμετωπίζεται, αλλά δεν αντιμετωπίζεται στην Ελλάδα, δυστυχώς. Αλλά είμαστε σε καλό δρόμο και η ΠΑΕ έχει ένα σωρό περιπτώσεις, πάρα πολλές που βοηθάει, πάρα πολλές. Ξέρεις. Και ήθελα να ευχαριστήσω, ναι, και τον Τάσο μέσα από το ΠΑΟΚ Action, ναι, και τον Λευτέρη του Δούκα που ασχολήθηκε προσωπικά. Φυσικά. Αυτός είναι ο ΠΑΟΚ, φίλε. Αυτή είναι η οικογένεια. Αυτό είναι ζουμουσού, αδερφέ μου. Αυτό. Χωρίς να με ξέρει Κωστή, εγώ ζω το δικό μου ζουμουσού τώρα. Και φυσικά και εσένα που είχα μια κουβέντα πριν από πολύ καιρό και ακόμα τη θυμάμαι, να ξέρεις, και για την υποστήριξη που μου έδωσες. Δεν χρειάζεται να τα λέμε. Εντάξει, θέλω να τα πω. Δεν χρειάζεται. Και ξυσκιάλω το γεγονότο που συμβαίνουν, έτσι. Εντάξει. Άρα ένα λόγο ακόμα παραπάνω σήμερα να πάμε στο γήπεδο για να στηρίξουμε και αυτή την δράση και αυτή την προσπάθειά σου. Εσύ είσαι αγωνιός. Ευχαριστώ πάρα πολύ, ναι. Να ξέρεις, αυτή είναι η οικογένεια του ΠΑΟΚ, φίλε. Αυτό είναι. Ναι, αυτό ναι, το και το φίλο μου τον Χρήστο, τον κοινό μας φίλο τον Χρήστο που δεν τον προλαβαίνω, μίλησα μετά από διάδρομο. Φραγκαντώνης, αδερφός, με όλα τα γράμματα κεφαλαία, όλα. Τον έχω πει και προσωπικά τις ευχαριστίες μου. Όλα καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι δυνατός, όλα θα πάνε καλά, μην χάνεις την πίστη σου. Έτσι, είσαι στη φτερούγα, κάτω από τη μεγάλη φτερούγα του ΠΑΟΚ. Όλα θα πάνε καλά, αδερφέ. Όλα. Έχω και εγώ πάνω στην εδώ για μένα και ευχαριστώ πάρα πολύ για την ανάσα που θα μου δώσουν. Είναι σημαντική. Να είσαι καλά, αδερφέ μου. Να είσαι καλά. Συνέχισε τον αγώνα σου. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Είναι ο μπαμπάς σήμερα για το παιδάκι του σήμερα. Γιατί κάθε φορά στα εντός έδρας παιχνίδια πηγαίνουν κάποια έσοδα για συγκεκριμένους φιλανθρωπικούς σκοπούς. Εκεί πραγματικά αξίζει τον κόπο. Πάμε τελευταία γραμμή πριν το διάλειμμα, ναι. Έλα, καλημέρα, Κωστή. Καλημέρα, καλώς το παιδί. Καλώς το. Έλα, Λάμπρο. Θερμή παράκληση, αφήστε λίγο τις γραμμές γιατί πρέπει να πάω σε διάλειμμα και αμέσως μετά θα ξαναφορτώσουμε γιατί να βοσβήνουν τα λαμπιόνια. Έλα, Λάμπρο, μου σε ακούω. Θέλω τώρα γιατί και εγώ πατέρας μικρού παιδιού με θέλω να ευχηθώ δύναμη και υπομονή στο φίλο ακροατή που μίλησε λίγο πριν από μένα τώρα και τον εύχομαι τον Θεός να του τα δώσει όλα υπέρ του και σε αυτόν και στο παιδάκι του. Να πάνε όλα κατευχήν. Και τώρα εγώ νιώθω ανήμπορος, λέω τώρα τι να κάτσω να πω εγώ τώρα στον Κωστή όταν ακούς τέτοια πράγματα, ας πούμε, και μέρη της οικογένειας, τα παιδιά σου, τα ίδια. Φίλε μου, σε έχουμε το καλύτερο. Λοιπόν, Κωστή μου, θέλω να πω λίγο για τους δημοσιογράφους, τα σχόλια χωρίς να αναφέρω ονόματα σε τίποτα, αν μου επιτρέπεις. Ναι. Τώρα για αυτό που έγινε για τον μπασκετμπολίστα, τον Κόμπι Μπράιαν, που εχθές βγήκε ένα site, επώνυμο site, δεν θα έλεγα κάποιο site μαϊμού, ναι, και βγήκε. Όπως τώρα πρωί και διαβάζω για μια μαύρη σελίδα που είχε τόσο ο μπασκετμπολίστας και αναφέρει αυτό το περιστατικό. Ναι. Δηλαδή ο δημοσιογράφος είχε πολύ μεγάλη σκέψη για να γράψει ένα ατυχές περιστατικό που του συνέβη, ναι, είναι του συγχωρεμένου, ναι, και το βγάζει τώρα. Αυτό ήθελα. Αυτό νομίζω ότι πρέπει να βγάλει. Τι να πεις. Τι να πεις, φίλε. Δείχνει το χαρακτήρα του καθενός. Ό,τι έχει γράψει ο καθένας και τα καλά του και τα στραβά του, φίλε, έχουν γραφτεί στην ιστορία. Δεν είναι. Απλά το να επιλέγεις μετά από ένα τραγικό και απροσδόκητο θάνατο να βγάλεις αυτό. Τι να πεις, ρε φίλε. Μα τι να πεις τώρα, λοιπόν, ρε φίλε, τι να πεις. Να σου πω και κάτι άλλο από την Παρασκευή, το απόγευμα που συνέβη αυτό. Άκουγα μια συνέντευξη ενός μεγάλου δημοσιογράφου, δημοσιογράφου της πόλης μας. Είπαμε ονόματα, δεν λέμε. Και έλεγε, παρότρινε εμάς τους παοξίδες, τους ανθρώπους που είναι γύρω από το Φερέ, να τον ξυπνήσουμε. Γιατί κοιμάται ο Πορτογάλος, έτσι λέει.
Okay. Σε σχέση με τον Λουτσέσκου. Αυτός άφηνε, λέει, τους παίκτες να σκάσουν να πεθάνουν και μετά έκαναν αλλαγές. Ενώ ο Φερέιρα κάνει αλλαγές στον πάγκο και δεν αποδίδει το πάγκο σωστό ποδόσφαιρο και αυτά. Και πρέπει, λέει, να πει για δεκάδα και αυτά. Και στο καπάκι, κοστίμη τελειώνω, δεν έχω πολύ χρόνο, ξέρω, στο καπάκι βγάζει ένα παλέμαχο παίκτη του Άρη και τον παίρνει συνέντευξη. Ναι. Και του λέει τώρα παλέμαχος παίκτης του Άρη, ο οποίος πηγαίνει και προπονητής. Λέει, Γιάννη, εικονικό το Γιάννη. Γιάννη, κοίταξε να δεις, ο Άρης έχει μια καλή εντεκάδα, από εκεί και πέρα όμως γίνεται ο χαμός. Δεν υπάρχει 12ος παίκτης να αντικαταστήσει κάποιον άλλον. Και θα σκάσουν αυτοί οι παίκτες και δεν θα μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στη δύσκολη συνέχεια των play-off και του κυπέλου. Μάλιστα. Και συμφωνεί αυτός ο δημοσιογράφος. Ενώ πριν είχε πει άλλο. Το Φερέιρα, ναι, γιατί κάνει αλλαγές ο άνθρωπος και θέλει να έχει εξάσεις και το λέει στη συνέχεια. Έγινε. Τι να κάνουμε, αγόρι μου, τι να κάνουμε. Δηλαδή, δεν μπορώ, πραγματικά. Μπένα, αλλά λίγο Λάμπρο μου. Μπορώ μόνο να πω για αυτά που λέω εγώ. Έτσι. Δεν μπορώ να βγω. Να σας πω, δηλαδή. Πείτε μου, αν έχετε πραγματικά, μπορούμε να διαφωνήσουμε. Ότι Κωστή, αυτό που λες είναι λάθος. Ας πούμε, ότι η ομάδα δεν έχει παίξει τα τρία τελευταία παιχνίδια καλά. Το λέω και εγώ. Δεν σημαίνει όμως ότι ισοπεδώνουμε, ούτε ότι θα βγούμε να κάνουμε τον έξυπνο. Έτσι. Λέμε την άποψή μας. Δεν είμαστε μυαλοπόλιδες. Αυτό. Δηλαδή. Αλλά τώρα να πεις το, θα σου πω εγώ και αυτά και αυτό το υφάκι, ας πούμε. Δηλαδή, πραγματικά με αυτό το πράγμα πήγαμε πίσω πολλές δεκαετίες στην πόλη. Έτσι, αυτό, αυτό. Σε χαιρετώ. Το 900 έχω τα 300, Κωστή μου. 900, έγινε Λάμπρο, σε βαλά. Φιλιά, φιλιά πολλά, φιλιά, φιλιά. Λοιπόν, αφήστε λίγο τις γραμμές, θερμή παράκληση. Πρέπει να πάω σε διάλειμμα να θυμίσω ότι έρχονται στο Βεργίνα Θέατρο οι Pix Lux. Ιστορικό συγκρότημα, ιστορικό, από τα πιο για να μην πω, το πιο αγαπημένο τα τελευταία χρόνια. 20 και 27 Φεβρουαρίου. 491-291 για προπόληση εισιτηρίων στα ticketservice.gr και στα καταστήματα public. Η Pix Lux, καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει. Το αδιαχώρητο, ο χαμός στο Βεργίνα Θέατρο, στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε. Επιστρέψαμε. Να θυμίσω, Ελλάς Auto Service, κορυφαίο συνεργείο στην πόλη. Εκεί θα πάτε το αυτοκίνητό σας, ησυχάζετε με την εγγύηση της κορυφαίας οδικής ασφάλειας στην Ελλάδα, την Ελλάς Σέρβις, με τους κορυφαίους μαστόρους που μάζεψε η οικογένεια Χατζοπούλου από κάθε συνεργείο στην πόλη. Φανοποιείο, βαφείο, εκεί, καλύμπρες, τμήμα υγραεριοκίνησης, τμήμα ελαστικών και βέβαια συνεργασία με όλες τις μεγάλες ασφαλιστικές. Και αφήνετε και το αυτοκίνητό σας εκεί, σας δίνουν αυτοκίνητο άλλο υπηρεσίας για να κινηθείτε όσο καιρό θα μείνει μέσα το αυτοκίνητό σας. Ελλάς Auto Service, λοιπόν, 47-43-12 πίσω από το κέντρο υγείας Θέρμης, εκεί. Κοντά στο Άβαλον το ξενοδοχείο. Πάμε στις γραμμές να μιλήσετε εσείς. Ξαναλέω τελευταία φορά. Κληρώνουμε κρέατα από το κρεοπωλείο Μιχάλης εκλεκτά. Γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526. Αλλά και μέσα από τα σταθερά, τηλέφωνα. Μέσα σε αυτούς που ευχαρίστησα το Σάββατο στην βράβευση της Αχέπα, φυσικά είναι το ραδιόφωνο μας. Η τωρινή στέγη, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ξεχνάμε όλα τα χρόνια που οι αιμοδοσίες περάσανε από διάφορα ραδιόφωνα. Έτσι, και στις προηγούμενες στέγες ραδιοφωνικές που ήμουν, αλλά αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε εδώ και είμαστε στο Λίμπερο που κοιτάει να μας έχει ήρεμους, να υπάρχει εργασιακή ασφάλεια, να υπάρχει εσωτερική ηρεμία, αρμονία, για να μπορούμε εμείς να πράττουμε τις δράσεις, να κάνουμε αιμοδοσίες και το μυαλό μας να μην είναι στο πώς θα ζήσουμε τις οικογένειές μας, στο αν θα πληρωθούμε ή δεν θα πληρωθούμε, στο αν θα μπορούμε να πούμε αυτά που θέλουμε στις εκπομπές μας ή δεν θα μπορούμε. Στο αν θα μας δυσκολεύουν τη ζωή, γιατί δεν είναι απλή η ιστορία αυτή. Το ραδιόφωνο είναι μια ιδιότροπη ιστορία, είναι μια περίεργη δουλειά. Έτσι. Και μέσα σε αυτούς που ευχαρίστησα, σας είπα, άμα αρχίσω, κάποιους θα ξεχάσω, κάποιους θα αφήσω. Ένα μεγάλο ευχαριστώ θέλω να πω και στο αχέπατο νοσοκομείο που κάθε φορά σκίζεται και ο φίλος μου ο οδηγός, παρότι αεκτσής θεωρώ, το είπα και την άλλη φορά, είσαι πιο πολύ δικός μας, είσαι πιο πολύ παοκτσάκι, έτσι όπως μιλάς. Για αυτή την ΑΕΚ και το πώς αντιμετώπισε το κλεμμένο πρωτάθλημα, σε θεωρούμε αδερφό μας, τις νοσοκόμες που κάθε φορά έρχονται, τους γιατρούς, όλους αυτούς οι οποίοι έρχονται με το χαμόγελο στα χείλη να μας εξυπηρετήσουν. Φυσικά τον ΑΣ ΠΑΟΚ που κάθε φορά, χωρίς δεύτερη κουβέντα, μας δίνει τα κλειδιά στη θύρα 3 απ' έξω και μπορούμε εμείς και κάνουμε όλο αυτό που κάνουμε. Και σεβόμαστε πάρα πολύ το χώρο αυτόν. Είναι ιερός για μας ο χώρος, ο περιβάλλον χώρος της Τούμπας.
το δεύτερο σπίτι μας. Σας λέω, κάποιον σίγουρα θα ξεχάσω. Κάποιον σίγουρα θα ξεχάσω. Πάμε. Ναι, παρακαλώ. Καλημέρα. Έλα, Κωστάκη, καλημέρα. Καλώς τον. Έλα, Βασιλάκη μου, έλα. Έλα, αδερφέ μου. Έλα. Θέλω καταρχήν να ξεκινήσω για την ομάδα μου, να πω δύο πράγματα. Ότι η ομάδα αυτή τη στιγμή έχει ανέβει πάρα πολύ στο το σημερινό παιχνίδι. Δεν το φοβάμαι. Δεν έχω καμία ΑΕΚ ανάγκη να κόψει βαθμούς από τον Ολυμπιακό. Εγώ στο τέλος θα στεφθώ πρωταθλητής, γιατί έχω καλή ομάδα. Τώρα, αν κάτι στραβώσει, θα είμαστε αυτόχειρες απλά από μόνοι μας. Εγώ αυτό πιστεύω, Κωστή μου, και αν είμαι λάθος, διόρθωσε με. Καθόλου. Απλά λοιπόν, διαφωνώ μόνο σε ένα πολύ μικρό σημείο, ότι δεν μας ενδιαφέρει τι κάνουν οι άλλοι. Μας ενδιαφέρει γιατί δεν παίζουμε μόνοι μας. Έτσι, το ότι χάνει ο αντίπαλός μας βαθμούς είναι σημαντικό. Και επειδή με αυτόν έχουμε να παλέψουμε, θέλουμε να χάνει και αυτούς βαθμούς, γιατί εκεί που έπρεπε να χάσει Βασίλη μου, τον σμπρώξανε, δεν του δώσαν εις βάρος πέναλτι και είναι με συν πόντους από ό,τι θα έπρεπε να είναι, έτσι. Αλλά σε αυτό που λες, συμφωνώ ότι στο τέλος τι θα κάνω εγώ να κερδίζω. Έτσι, θα έρθουν εδώ να τους κερδίσω και τελειώνει η ιστορία. Απλά για μένα ένας λόγος παραπάνω, Κωστή μου, ας τους μπρόξουνε, όμως εγώ θέλω να είμαι αυτός που πρέπει να είμαι, γιατί έχω πολύ καλύτερη ομάδα, έχω δύο εντεκάδες και θέλω να είμαι αυτός που πρέπει. Τέλος πάντων, κλείνω με αυτό την ομάδα μου και θέλω να κάνω το εξής σχόλιο, Κωστή μου. Την προηγούμενη εβδομάδα υπήρχε η συνάντηση των μεγάλων τεσσάρων. Λοιπόν, έγιναν αρκετές προσβολές εις βάρος του Σαββίδη, εις βάρος του Ποντιακού Ελληνισμού, μα δυστυχώς δεν έπαιξε τίποτε καμία δήλωση, ούτε του κυρίου Τζιτζικώστα, ούτε του κυρίου Δούκα, ούτε του κυρίου Ζαγοράκη, οι οποίοι θεωρούνται παοξίδες, με μεγάλη λύπη το λέω αυτό, δεν θέλω κυρίου, καμία... Του Δούκα, τι του Δούκα, πώς το λένε, όχι το Δούκα. Δήμαρχο του Θεσσαλονίκης. Όχι Δούκας, Ζέρβας. Πώς λέτε. Ναι, ναι, Ζέρβας. Ο Δούκας είναι το γραφείο τύπου. Και ανακοινώσει, ναι. Άκυρο, συγγνώμη, είναι λάθος δικό μου. Λοιπόν, για τον κύριο Ζέρβα. Λοιπόν, όλα αυτά τα επιφανή ονόματα στην πολιτική της Βόρειας Ελλάδας και πολλοί άλλοι βουλευτές της Βόρειας Ελλάδας, οι οποίοι στηρίχτηκαν από τους παοξίδες της φιλάθλους, είναι κρίμα, είναι κρίμα να δέχονται τέτοιες προσβολές. Τσετσένο τον πρόεδρό μας. Τους Πόντιους να τους χλευράζουν. Αυτά όλα, όλα. Σιωπή. Όπως και την άλλη φορά που τον ξεσκίσανε για τη φωτογραφία και τον βγαλμένο μπουφάν, σιώπησαν. Καταγράφονται αυτά. Η πιο εκοφαντική δήλωση μπορεί να είναι μία σιωπή. Μπορεί να είναι ένα βόλεμα, Βασίλη. Και περιμένουμε από ανθρώπους που είναι και ΠΑΟΚ ένα λόγο παραπάνω να βγουν μπροστά και να πούν ποια καρέκλα, ρε. Ποια καρέκλα. Εδώ! Πιάσετε στο στόμα σας αυτόν τον λαό, ας πούμε, αυτόν τον άνθρωπο, αυτή την ομάδα. Περιμέναμε να δούμε αντίδραση. Και από αυτούς, και όχι μόνο από τους που κυβερνάνε, και οι άλλοι από εδώ έχουν εκλεγεί, Βασίλη μου. Και του ΣΥΡΙΖΑ και η Ελληνική Λύση και δεν ξέρω εγώ και οι ΑΝΕΛΗ, ποιοι είναι, ας πούμε, οι ΚΚΕΔ, ποιοι είναι, ρε παιδί μου, όλοι. Όλα τα κόμματα, έτσι. Όλα. Είναι όλοι συνένοχοι πάνω σε αυτό το θέμα, είναι όλοι του συνένοχοι για τη σιωπή που κράτησαν απέναντι σε αυτόν τον λαό, τον Ποντιακό, με αυτά τα μύρια που πέρασε, σεβόμενος στην ιστορία. Λοιπόν, θέλω να πω, θα πρέπει αυτή την εβδομάδα, αν δεν ακούσω ξανά κάποια παρέμβαση από τον Ζαγοράκη, από τον Τζιτζικώστα και από τον Ζέρβα, λυπάμαι πάρα πολύ. Την επόμενη φορά που θα έρθουν οι εκλογές, θα πρέπει να πάρουν αυτό που τους ταιριάζει. Καλή σου ημέρα, να είστε πάντα καλά. Να είσαι καλά. Πάμε τελευταία γραμμή. Παρακαλώ. Έλα, Κωστάκη, καλημέρα. Καλώς τον, παιδί. Καλώς τον. Λοιπόν. Δημήτρη, εσύ. Εγώ, ναι. Δημητράκη, δώσε μου λίγο και από το 1 μέχρι το 62 ένα νούμερο να δώσω τα κρεατικά. Το 44. Ωραία. Έγινε. Για πες, σε ακούω. Λοιπόν. Τι να πω. Τα ακούμε όλα. Γίνονται όλα τα πράγματα όπως γίνονται. Να κερδίσω τον Ολυμπιακό Βόλ τώρα. Το Βόλο, αυτό μας νοιάζει αυτή τη στιγμή, να είμαστε σοβαροί στο παιχνίδι μας, τίποτα άλλο, δεν μας ενδιαφέρουν οι άλλοι τι κάνουν, αλλά προτίστως μας ενδιαφέρει τι κάνουμε εμείς. Φυσικά. Αυτό. Προτίστως αυτό, εγώ να κερδίζω, έτσι, και θα έρθει η ώρα, η στιγμή. Δεν φοβόμαστε τίποτα, έχουμε τον πρόεδρό μας που στηρίζει εδώ και χρόνια. Και κάθε να τους ακούει αυτούς εκεί πέρα, δεν τους δίνει σημασία πλέον. Ξέρει τι είναι, δεν τους δίνει σημασία πλέον. Σίδε. Ό,τι και να λένε αυτοί. Δεν το φτάνουν ούτε στο νύχι του, να το πω και έτσι. Ούτε στο νύχι του δεν το φτάνουν. Με αυτά που έχει κάνει αυτός ο άνθρωπος.
Γιατί αυτό θα κάνει με δικά του λεφτά, με δικά του δικό κόπο. Όλα. Οι φόροι που έχει πληρώσει. Δεν τα παίρνει έτσι. Δεν τα παίρνει έτοιμα από κανέναν. Ακριβώς. Δεν τα ζήτησε από κανέναν μας. Ακριβώς, ακριβώς. Και εμείς καθόμαστε και πληρώνουμε, μήπως τι πληρώνουμε και πού και πώς. Γιατί θα ξενυχτήσουμε και θα θέλουμε, ξέρεις τι θέλεις, μήνες. Μήνες. Για να πει τι έχει να γίνει. Έγινε Δημητράκη, σε χαιρετώ. Ζουμουσού, αδερφέ μου. Ζουμουσού. Άλλη μια γραμμή που βγήκε τελευταία, ναι. Καλημέρα. Καλησπέρα, καλημέρα, Λαχαναγορά, τι κάνεις. Ω, καλώς το παιδί! Καλώς τον φύλακας, καλά είσαι. Καλώς την τιμημένη Λαχαναγορά, καλώς τα παιδιά! Καλώς τους, καλώς τους. Δόξα τω Θεώ, αδερφέ, δόξα τω Θεώ. Τι δε. Δόξα τω Θεώ. Α, εδώ, ακούμε εδώ. Αγώνας. Τη νύχτα, κρύο. Κρύο. Φιλιά στον Τάσο και στα υπόλοιπα παιδιά. Ναι, ναι, ο Τάσος εδώ είναι, ναι. Την αγάπη μας, την αγάπη μας. Στο κλαμπ. Να είστε καλά, ναι. Παιδιά. Να είστε καλά. Σας χαιρετώ. Χάρηκα. Καλή δύναμη. Καλή δύναμη. Καλή, μέρα, καλή ξεκούραση. Καλή, καλή ξεκούραση. Καλή ξεκούραση. Φιλιά, φιλιά. Τα παιδιά στη Λαχανογορά, μεγάλο λούκι. Έτσι. Όταν εμείς κοιμόμαστε, αυτοί δουλεύουν. Λοιπόν. Το 44, είπε. Λοιπόν, είναι ο Χρήστος σε 655 το τηλέφωνό του. Αυτός κερδίζει τα κρέατα. Θα βγούμε να σε πάρουμε, αδερφέ. Είναι μέρες που είναι λίγο περίεργες για εκπομπές, να ξέρετε. Δηλαδή, 6973 σε 655, ο Χρήστος. Είναι μέρες περίεργες και δύσκολες. Φυσικά, θα συμφωνήσω με αυτό που είπε ο Μένιος, ότι φεύγουν άνθρωποι δίπλα μας, στη γειτονιά μας, φεύγουν άνθρωποι νέοι κάθε μέρα σε τροχέα, με τρόπο απροσδόκητο. Απλά είναι τι, πόσοι ξέρουν και πόσοι γνωρίζουν αυτόν που έφυγε εχθές, τον Κόμπι Μπράιαντ, γι' αυτό και είναι η ατμόσφαιρα πολύ βαριά παντού. Πολύ βαριά παντού. Καλημέρα, Κωστή. Δεκάδες πόντοι ποδοσφαιριστές έχουν παίξει στον ακατανόμαστο. Αντίδραση ξεφτυλισμένων αχυρανθρώπων. Τριαντά, φιλέ μου, αυτή είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, εδώ λένε ότι και η μάνα του είναι, λέει, έχει ποντιακή καταγωγή. Η μάνα του. Λοιπόν, γεια σου, Γιώργη μου. Καλημέρα σε όλα τα ζουμουσάκια. Ασπρόμερη, καλημέρα από τον Χρήστο, από στον Χρήστο στο Ανόβερο. Το νου σας, ρεμάλια. Εννοείται, τα φιλιά μας, την αγάπη μας σε όλους. Θα έρθουμε και το μεσημέρι για να παίξουμε. Να κάνουμε τα quiz μας, να κάνουμε τη σύνδεσή μας με τον Κώστα Βασιλόπουλο που έχει πολλά πράγματα να μας πει και σήμερα. Φυσικά, λίγη ώρα πριν από το match, σήμερα 3 βαθμοί με το Βόλο, καμία υποτίμηση στον αντίπαλο, με το μαχαίρι στα δόντια από την αρχή, όσοι παίξουν με όρεξη, με διάθεση, με πάθος, το τρίποντο για να ανέβουμε πάλι εκεί που μας αρμόζει, εκεί που μας αξίζει, δίκαια και πεντακάθαρα, στην κορυφή της βαθμολογίας. Και στο τέλος της χρονιάς, play-off, ξε-play-off, να είμαστε πρωταθλητές Ελλάδος και πάλι. Και γιατί όχι και νταμπλούχοι. Σας φιλώ γλυκά στη Μούρη, θα τα πούμε στις 2 η ώρα το μεσημέρι. Έρχεται φοβερό και τρομερό δίδυμο Κόλκας Μπατμανίδης, Μπατμανίδης Κόλκας στο ψυχιατρίο. Σας φιλώ. Bye, 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 bye.